το αποψινό μας τηλεσεμινάριο, το οποίο, όπως βλέπετε στον τίτλο, θα επικεντρωθεί στα κοστούμια και τα προσωπία της αρχαίας τραγικής παράστασης του 5ου αιώνα π.Χ. Θα μελετήσουμε δηλαδή απόψε στοιχεία της όψεως στις τραγικές παραστάσεις. Τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο ονομάζουμε όψεις? Οι όψεις είναι ένα από τα 6 καταπιών μέρη της τραγωδίας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Μύθος, ήθος, λέξεις, όψεις, διάνοια, μέλος. Τα καταπιών μέρη της τραγωδίας, στην ποιητική του Αριστοτέλη. Τώρα, λόγω της πυκνότητας που, όπως ξέρετε, χαρακτηρίζει το ύφος της ποιητικής, όπως θα θυμάστε ενδεχομένως από την ΕΛΠ21, η ποιητική όπως την έχουμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι πρόχειρες σημειώσεις που ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε στις διαλέξεις του. Δεν είναι δηλαδή φινιρισμένος λόγος έτοιμος για δημοσίευση. Λόγω λοιπόν της πυκνότητας που χαρακτηρίζει το ύφος της ποιητικής, αλλά και επειδή ένα κρίσιμο χωρίο που αναφέρεται στην όψη είναι φθαρμένο, οι μελετητές ερίζουν για το ακριβές νόημα που ο φιλόσοφος προσδίδει στον όρο αυτό. Υπάρχουν δύο τάσεις ανάμεσα στους μελετητές σχετικά με την έννοια της όψεως στην ποιητική του Αριστοτέλη. Σύμφωνα με την πιο συντηρητική ερμηνεία, ο όρος όψης αναφέρεται στα οπτικά εργαλεία με τα οποία ο ηθοποιός περαίνεται την μίμηση των πράξεων, δηλαδή κυρίως το κοστούμι, το προσωπείο και ό,τι άλλο φέρει το σώμα του. Η συντηρητική ερμηνεία δηλαδή περιορίζει την έννοια της όψεως στο σώμα του ηθοποιού και ό,τι αυτό απεικονίζει, ό,τι αυτό μάλλον φέρει. Τώρα, σύμφωνα με την πιο διασκαλτική άποψη, ο όρος όψης αναφέρεται γενικά στην οπτική διάσταση της παράστασης, δηλαδή σε ό,τι δεν είναι λόγος ή μουσική. Συνεπώς, περιλαμβάνει τη σκηνογραφία, τα σκηνικά αντικείμενα, αλλά και τη διαμόρφωση του χώρου και των προσεγγιστικών σχέσεων στο θέατρο, αυτό που λέμε δηλαδή προξέμικς στην θεατρική θεωρία. Τι είναι αυτό? Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ηθοποιοί τοποθετούν το σώμα τους στον χώρο σε σχέση με τους άλλους ηθοποιούς και τα σημαντικά ορόσημα της σκηνής. Δηλαδή το σκηνικό οικοδόμημα, την θύρα, κάποιον βωμό κλπ. Με η διασταλτική λοιπόν ερμηνεία του όρου όψης περιλαμβάνει οτιδήποτε στην παράσταση δεν είναι λόγος ή μουσική. Περιλαμβάνει δηλαδή γενικά την οπτική διάσταση της παράστασης. Ο Αριστοτέλης απέναντι στην όψη είναι τουλάχιστον αμφίθυμος. Ενώ αναγνωρίζει τη δύναμή της και ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει θέατρο χωρίς αναπαράσταση, εντούτοις θεωρεί πως οτιδήποτε πέραν της συστάσεως των πραγμάτων, δηλαδή της πλοκής, είναι δευτερεύον στοιχείο στην παράσταση. Καλή τραγωδία για τον Αριστοτέλη είναι αυτή που προκύπτει κατά σειρά προτεραιότητας μέσα από τον μύθον, δηλαδή την πλοκή, τα ήθη, την διάνοια και την λέξη. Έτσι ιεραρχεί ο Αριστοτέλης τα καταπιών μέρη της τραγωδίας. Τα οπτικά και γενικώς τα ψυχαγωγικά, σύμφωνα με τον αρχαίο όρο μέσα, δηλαδή τα μέσα που προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στην ψυχή, αυτό σημαίνει ψυχαγωγικός στα αρχαία ελληνικά. Αυτά τα μέσα λοιπόν, τα ψυχαγωγικά, θα πρέπει κατά τον φιλόσοφο να χρησιμοποιούνται στην τραγική παράσταση με πάρα πολύ φιδό. Η καλή τραγωδία είναι αυτή που επιτυγχάνει τον σκοπό της, δηλαδή να διεγείρει των φόβων και των έλεων, και άνευ του οράν, αυτή είναι η έκφραση του Αριστοτέλη, και χωρίς δηλαδή την συνδρομή της οπτικής της διάστασης. Τώρα, έχει δίκιο ο Αριστοτέλης? Προφανώς και δεν έχει. Η αντίληψη της όψεως κατά τη σκηνική ανάγνωση των αρχαίων κειμένων είναι εκ των ον ουκάνευ, καθώς το θέατρο είναι εξορισμού και εκφύσεως, όπως πια γνωρίζετε πολύ καλά, τρισδιάστατο γεγονός. Είναι λόγος, είναι εικόνα, είναι επιτέλεση.
στην αρχή της χρονιάς, στο σεμινάριο της συναδέλφου της Ασπασίας Σκουρουμούνη, σας εξηγήθηκε η σημασία και οι βασικές τεχνικές της κοινικής ανάγνωσης των έργων του αρχαίου τραγικού ρεπερτορίου. Η συνάδελφος σας ανέλησε με λεπτομέρεια την θεωρία και την βασική μεθοδολογία της κοινικής ανάγνωσης, χρησιμοποιώντας παραδείγματα κυρίως από την Ορέστια του Εσχύλου. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι το απόψινό μας τηλεσεμινάριο αποτελεί την φυσική συνέχεια του προηγούμενου. Η σκηνική ανάγνωση των αρχαίων έργων απαιτεί μεν δημιουργική φαντασία, διότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται οι ίδιοι να σκηνοθετήσουμε το έργο στο μυαλό μας, πάνω απ' όλα όμως απαιτεί γνώση των δεδομένων και των υλικών συνθήκων της παράστασης. Κάποια στοιχεία από αυτές τις υλικές συνθήκες θα μελετήσουμε σε αδρές γραμμές απόψε. Σε ό,τι ακολουθεί, θα δούμε πώς έμοιαζαν δύο από τα σημαντικότερα σημειωτικά συστήματα της αρχαίας τραγικής όψεως, τα κοστούμια και τα προσωπία. Πάμε να δούμε όμως, να απαντήσουμε πρώτα, πριν συστηματοποιήσουμε τις πληροφορίες μας, σε ένα βασικό ερώτημα. Πώς γνωρίζουμε όσα γνωρίζουμε? Ποιες είναι οι πηγές πληροφοριών που έχουμε για την όψη των αρχαίων παραστάσεων? Οι πηγές μας είναι βασικά τριών κατηγοριών. Για τα αρχαία κοστούμια και τα προσωπία αντλούμε πληροφορίες αρχικά από διάφορα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Τα κατάλοιπα αυτά είναι πλουσιότερα για τις μεταγενέστερες περιόδους, παραδόξως. Στην περίπτωση του 5ου αιώνα, οι βασικές μας πληροφορίες προέρχονται κυρίως από αγγειογραφίες. Στις κατοπινές περιόδους διαθέτουμε επίσης αναπαραστάσεις προσωπείων, αγαλματίδια, ειδόλια που παριστάνουν ηθοποιούς σε τερακότα, έχουμε ψηφιδωτά κλπ. Όλος αυτός ο αρχαιολογικός πλούτος δεν υφίσταται όσον αφορά στην τραγωδία του 5ου αιώνα, για την οποία μαρτυρίες μας παρέχουν κυρίως τα αρχαία ελληνικά αγγεία. Όμως, για τον 5ο αιώνα διαθέτουμε μια πολύ σημαντική γραπτή πηγή, το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Πολυδεύκη, που φέρει τον τίτλο «Ονομαστικών». Το λεξικό αυτό, παρότι συμπηλείται τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Πολυδεύκης είναι ένας γραμματικός, ένας λόγιος της περίοδου της λεγόμενης δεύτερης σοφιστικής, και επίσης παρά το γεγονός ότι το ονομαστικόν στη μορφή που το έχουμε δεν είναι παρά η επιτομή του αρχικού έργου, εντούτοις το έργο αυτό είναι εν πολλής αξιόπιστο, καθώς είναι ξεκάθαρο πως ανάγεται σε έγκυρες ελληνιστικές πηγές, όπως το περιπροσώπων του Αριστοφάνη του Βυζαντίου, ένα ακόμη σχετικό έργο του Ερατοσθένη, αυτοί οι δύο είναι σημαντικότατοι αλεξανδρινοί λόγοι, και άλλες πηγές. Τέλος, σημαντικές μαρτυρίες για τα κοστούμια και τα προσωπία μας παρέχουν τα ίδια τα αρχαία κείμενα, περιστασιακά βεβαίως. Ας πάμε να δούμε μερικά από αυτά τα αγγεία, ένα δείγμα από τις αγγειογραφικές πηγές, οι οποίες μας δίνουν μια ιδέα για το πώς έμοιαζε η μάσκα και το κοστούμι στην παράσταση την τραγική του 5ου αιώνα. Θα σας δείξω τώρα μερικές φωτογραφίες αγγείων, ξεκινώντας από ένα θράψμα Ινοχώης από την αρχαία αγορά της Αθήνας, το οποίο μπορείτε να δείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Βλέπετε εδώ το προσωπείο. Πρόκειται μάλλον για νεαρή ηρωίδα τραγωδίας με κουρεμένα μαλλιά, μια Ηλέκτρα παραδείγματος χάρη. Προσέχουμε επίσης ως προς το κοστούμι τον ποδήρι χιτώνα και τις επίπεδες μυτερές μπότες. Έτσι. Είναι αξιοσημείωτο επίσης
για τον λόγο ότι μας προειδεάζει λίγο για το τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτές τις πηγές, ότι στο προσωπείο τα κοστούμια, τα μάτια της μάσκας είναι πλήρως ζωγραφισμένα. Εδώ συμβαίνει κάτι το οποίο στην αρχαιολογία ονομάζεται συμφυρμός. Δηλαδή ο τραγικός χαρακτήρας και το προσωπείο του κάπου συνενώνονται, κάπου ταυτίζονται. Στις αγγειογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν τραγικές πηγές, θεατρικές παραστάσεις, θα δείτε ότι η μάσκα δεν ξεχωρίζει. Είναι ενωμένη, είναι κατά κάποιο τρόπο συνδευλημένη με το πρόσωπο του ηθοποιού. Αυτό είναι που ονομάζουμε συμφυρμός. Επίσης μη ρεαλιστική είναι και η ηρωική γύμνια εδώ του ηθοποιού, η οποία αποτελεί μέθοδο εξειδανίκευσης. Δεν πρέπει δηλαδή από αυτή την ηρωική γύμνια να αντλήσουμε την πληροφορία ότι οι ηθοποιοί εμφανίζονταν επί σκηνής γυμνοί. Βλέπετε λοιπόν μια περίπτωση τραγικού προσωπείου, βλέπετε τον ποδήρι χιτώνα, τις μυτερές μπότες. Αυτά τα στοιχεία επανέρχονται συνεχώς στα αγγεία του 5ου αιώνα, πείθοντάς μας ότι έτσι περίπου έμοιαζε το κοστούμι και η μάσκα. Η δεύτερη αγγειογραφική παράσταση προέρχεται από έναν κοδωνό χυμοκρατήρα που εντοπίστηκε στην Φεράρα της Ιταλίας και που χρονολογείται στα μέσα περίπου του 5ου αιώνα. Εδώ στα αριστερά βλέπουμε αυτό που σας είπα, έναν υποκριτή, ο οποίος έχει φορέσει τη μάσκα του και ο οποίος έχει ήδη μπει στην διαδικασία της υποκρίσεως. Ξανά οι μυτερές μπότες, ξανά ο ποδήρης διακοσμημένος χιτώνας. Εδώ βλέπετε ότι πάνω από τον χιτώνα φορεί μια προβιά ζώου, κατά πάσα πιθανότητα κατσικιού, εδώ ο ηθοποιός. Ο άλλος ηθοποιός δίπλα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να παίζει και κρατάει τη μάσκα του στο χέρι και αυτή η μάσκα, βλέπετε, είναι αγένεια, είναι μάλλον μάσκα γυναίκας ή κοριτσιού. Ο χιτώνας του ηθοποιού στα αριστερά είναι επίσης ποδήρης, διακοσμημένος και από πάνω από τον χιτώνα φορεί το ημάτιο. Τέρμα ελαφιού, με συγχωρείτε, όχι κατσικιού. Μία ακόμη παράσταση, μία πελίκη που φυλάσσεται στο Μουσείο της Βοστόνης. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι ότι βλέπουμε ολόκληρη εδώ την πότα του ηθοποιού, ολόκληρο των κόθωρνων, ο οποίος όπως παρατηρείτε φτάνει σχεδόν μέχρι την κρίνη. Φτάνει μέσα την κρίνη σχεδόν μέχρι το γόνατο. Και ο ηθοποιός στα δεξιά τον τραβάει για να τον φορέσει. Στα αριστερά ο ηθοποιός φορεί τον χιτώνα και κρατεί στα χέρια του το ημάτιον, ενώ το προσωπείο του έχει τοποθετηθεί στο έδαφος. Τα μαλλιά και των δύο ηθοποιών εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι δεμένα με ταινία. Τα δύο επόμενα αγγεία που θα σας δείξω είναι και τα σημαντικότερα όσον αφορά στην κατανόηση της μάσκας και του κοστούμιου των 5ου αιώνα. Το πρώτο είναι δυστυχώς σε αποσπασματική μορφή, είναι θραύσματα κρατήρα από τον Τάραντα, τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο του Würzburg και χρονολογούνται περί τα τέλη του 5ου αιώνα. Εδώ βλέπουμε μια ολόκληρη ομάδα υποκριτών, έτοιμων να ξεκινήσουν την παράσταση, κρατάνε τα κοστούμια τους στο χέρι, βλέπετε ότι δεν έχουν φορέσει ακόμη τα υποδήματά τους, φέρουν όμως λαμπρά, πολυτελώς διακοσμημένα κοστούμια. Μακριούς χιτώνες, είτε αμάνικους, είτε χειριδωτούς, δηλαδή με μανίκια. Και τέλος, το πιο σημαντικό από όλα μας τα αγγεία, ο κρατήρας του προνόμου, το εντυπωσιακό αγγείο, ένας μεγάλος ελικωτός κρατήρας που χρονολογείται στα τέλη ακριβώς του 5ου αιώνα και φυλάσσεται στο Μουσείο της Νάπολης. Εδώ οι συντελεστές που βλέπουμε είναι οι συντελεστές μιας παράστασης σατυρικού δράματος συγκεκριμένα.
σατυρικού δράματος, θα πρέπει να γράψω εδώ, όχι αρχαίου δράματος, σε φάση πρόβας. Το όνομα του κρατήρα, το όνομά του κρατήρα το έχει πάρει από αυτή τη μορφή εδώ στο κέντρο, τον αυλητή, ο οποίος ονομάζεται Πρόνομος και παίζει αυτό το αγίο που αποκαλείται Διάβλος. Η υγιεινή μορφή κάτω αριστερά είναι ο ποιητής Δημήτριος. Περισσότερα για αυτό το αγίο μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα που σας παραθέτω εδώ. Να πω εγώ στα γρήγορα ότι το αγίο παρουσιάζει μορφές σε δύο ζώνες. Η πάνω ζώνη είναι μυθολογική και απεικονίζει στη μέση τον Διόνυσο να εναγκαλίζεται μία γυναικεία μορφή, ενδεχομένως την Αριάδνη. Δεξιά και αριστερά των δύο μυθολογικών μορφών και συνεχίζοντας την κάτω ζώνη είναι η ηθοποιή της παράστασης, ο Ηρακλής. Εδώ τον βλέπετε ξεκάθαρα με το όπαλό του και την λεοντή του, να και η μάσκα του Ηρακλή, ο Παποσιλινός, ο οποίος όπως ξέρετε ήταν ο πατέρας των σατήρων, είναι μια μορφή η οποία παίζεται από έναν υποκριτή, αλλά λειτουργεί στην πράξη ως κορυφαίος του χορού τρομοδινά στο σατυρικό δράμα, και διάφοροι άλλοι χαρακτήρες, τόσο πρόσωπα του δράματος όσο και μέλη του χορού. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένας τυπικός σάτυρος, ένας τυπικός δηλαδή χορευτής του σατυρικού δράματος. Από αυτές τις αγγειογραφικές πηγές πήρατε ήδη μια πρώτη εικόνα για το πώς έμοιαζε στην παράσταση του 5ου αιώνα τόσο το προσωπείο όσο και η μάσκα. Πάμε τώρα να συστηματοποιήσουμε τις πληροφορίες μας αρχής γενομένης από τα κοστούμια. Τι συνάγουμε από τις διάφορες πηγές μας σχετικά με το αρχαίο τραγικό κοστούμι του 5ου αιώνα. Πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η ουσία του τραγικού κοστούμιου είναι πως επιβάλλεται να διαχωρίζει τον ηρωικό, τον larger than life, όπως λένε οι Αμερικάνοι, χαρακτήρα της τραγωδίας, από τον μέσο άνθρωπο. Οι ήρωες της τραγωδίας δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι όπως εγώ και εσύ, είναι ηθικά αρχέτυπα που προέρχονται από ένα απότατο επικό παρελθόν. Ως εκ τούτου, τόσο η γλώσσα τους όσο και η εμφάνισή τους πρέπει να τους τοποθετεί σε μια άλλη σφαίρα ύπαρξης. Στους βατράχους, ο Αριστοφάνης, ακολουθώντας τις γνωστές σχηματοποιήσεις του, βάζει τον Εσχύλο να ισχυρίζεται ότι ο ίδιος διατήρησε αυτή την αρχή της τραγικής σεμνότητας. Μάλιστα κάποιες αναξιόπιστες ύστερες πηγές αποδίδουν στον Εσχύλο την ίδια την έβρεση του σεμνού τραγικού κοστούμιου. Ενώ ο Ευρυπίδης, λέει ο Εσχύλος στους βατράχους, με την τάση του να παρουσιάζει ρακένδυτους βασιλείς και γενικά την ροπή του προς έναν σοκαριστικό ρεαλισμό, εξευτέλισε την σεμνότητα της τραγωδίας. Πάντα αναφερόμενοι στα κοστούμια και στην γλώσσα. Ιδού η συγκεκριμένη στίχη των βατράχων, «Κάλος», λέει ο Εσχύλος, «Κάλος οικός του συμμυθέους της ρήμας ημίζος η χρήσθε και γάρ της σηματής ημών χρόντε πολλής εννοτέρησιν. Αμό Χριστός καταδείξαντος διελληνίνωση». Και γενικά, λέει ο Εσχύλος, είναι φυσικό οι ημίθεοι να χρησιμοποιούν γλώσσα υψηλότερη από την δική μας. Εξάλλου και τα ρούχα τους, τα ημάτια που χρησιμοποιούν, είναι πολύ πιο εντυπωσιακά και μεγαλοπρεπή. Αυτό σημαίνει σεμνός στα αρχαία ελληνικά. «Όλα αυτά», λέει ο Εσχύλος, συνεχίζει ο Εσχύλος, «ενώ εγώ τα παρουσίασα όπως έπρεπε, Χριστός, με τρόπο δέοντα, εσύ ήρθες και τα διέλυσες, εσύ ήρθες και τα κατέστρεψες, διελιμίνω». Τι έκανα δηλαδή και τα κατέστρεψα, απαντά ο Ευρυπίδης, και απαντά ο Εσχύλος, «πρώτα απ' όλα έντυσες τους βασιλιάδες σου με κουρέλια». Βλέπετε λοιπόν ότι και στο επίπεδο του κοστουμιού ο Αριστοφάνης
επαναλαμβάνει το γνωστό μας σχήμα ότι όλα τα καλά ξεκίνησαν με τον Εσχύλο και τελείωσαν, πέθαναν με τον Ευρυπίδη. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αντίληψη τελεολογική των πραγμάτων η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ας μαζέψουμε λοιπόν μία προς μία τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να συγκρατήσουμε σχετικά με τα κοστούμια των τραγικών παραστάσεων. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην αρχαία τραγική σκηνή κωμωδία και σατυρικό δράμα χρησιμοποιούσαν τους ίδιους τύπους κοστούμιών, εφόσον και τα δύο είδη παρουσίαζαν ήρωες του μύθου. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο σατυρικό δράμα προστίθεται η στολή του σατύρου και του παποσιλινού που είδαμε να απεικονίζεται στον κρατήρα του προνόμου πιο πάνω. Τα κοστούμια της τραγωδίας, όπως είπαμε, πρέπει να απέχουν από την κοινή ενδυμασία. Και γενικώς, ακόμη και στον Ευρυπίδη, παρά τους σχεδιασμούς του Αριστοφάνη, γενικώς απέχουν. Είναι κατά κανόνα κοστούμια πολυτελή και λαμπρά. Κατά περιπτώσεις όμως, ειδικά στον Ευρυπίδη, αλλά και στον ύστερο Σοφοκλή, στον Φιλοκτήτη για παράδειγμα, ο ενδυματολογικός κώδικας προσαρμόζεται σε άλλες ανάγκες. Ο Ευρυπίδης ήταν περιβόητος για το γεγονός, όπως είπαμε, ότι παρουσίαζε ρακένδιτος στον Βασιλής, όπως ο Τίλεφος. Αλλά ρακένδιτος, καθότι ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, είναι και ο Φιλοκτήτης. Η Ηλέκτρα συνειδητά φοράει ρούχα που απεικονίζουν το πένθος της. Επιπλέον, δεν είναι όλοι οι χαρακτήρες της τραγωδίας πρίγκιπες και βασιλείς. Τόσο ο Ευρυπίδης όσο και ο Σοφοκλής εμφανίζουν στα έργα τους χαρακτήρες ταπεινής καταγωγής. Απλούς χωρικούς, ορεσίδιους βοσκούς, δούλους βαρβαρικής καταγωγής, απλές γυναίκες του λαού και ούτω καθεξής. Είναι αυτονόητο ότι τα κοστούμια αυτών των χαρακτήρων δεν έχουν τη λαμπρότητα της ενδυμασίας ενός βασιλιά ή μιας βασίλισσας ή μιας πριγκίπισσας. Είναι κοστούμια τα οποία δεν μπορεί παρά να μοιάζουν στην καθημερινή ενδυμασία των Αθηναίων που ανήκουν στην ανάλογη κοινωνική τάξη. Τώρα, ο πιο συνηθισμένος τύπος τραγικού κοστουμιού είναι αυτός που βλέπετε στην φωτογραφία δεξιά. Είναι αυτός ο ποδήρης, με την έννοια ποδήρης εννοώ που φτάνει μέχρι τα πόδια, χειριδωτός χιτώνας, χειριδωτός είναι ο χιτώνας με τα μανίκια και μάλιστα τα εφαρμοστά μανίκια και την έντονη διακόσμηση. Αυτή η έντονη διακόσμηση, η λαμπρή, η φανταχτερή διακόσμηση είναι πολύ χαρακτηριστική του τραγικού κοστουμιού. Αυτός ο χιτώνας είναι φτιαγμένος από χοντρό, ανθεκτικό ύφασμα στον αργαλιό. Οι μεταγενέστερες πηγές χρησιμοποιούν για αυτό το είδος ρούχου τρεις όρους, τον όρο ποικίλων, σύρμα ή συρτών. Κάποιες πηγές βέβαια διαχωρίζουν τον όρο συρτών και τον αποδίδουν στον ιδιαίτερο τύπο του ποικίλου που φορούσαν οι γυναίκες. Κρατήστε αυτούς τους όρους ποικίλων, σύρμα ή συρτών. Εντάξει Κατερίνα, ναι, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τιμήσετε και την άλλη σας δέσμευση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπως είπα προηγουμένως, ο χιτώνας δεν είχε μόνο αυτή τη μία ομοιόμορφη εμφάνιση στην τραγωδία, μπορούσε να πάρει και άλλες ποικίλες μορφές, μπορούσε να μην φέρει διακόσμηση, μπορούσε να μην έχει μανίκια. Μπορούσε να μην φτάνει ως τους αστραγάλους όπως το σύρμα, αλλά να είναι κοντύτερος και να φτάνει μέχρι το αντικνήμιο. Μπορούσε όπως αυτή εδώ η εξωμής να μην καλύπτει τους ώμους, επιτρέποντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ιδιαίτερα στα μέλη του χορού. Ιδιαίτερα με τις γυναίκες συνδέεται ένας
ξεχωριστός τύπος χιτώνα που ονομάζεται παράπηχη. Το παράπηχη ήταν χειριδωτός χιτώνας με πορφυρά πλαίσια που φορούσαν οι βασίλισσες. Η βασίλισσα στους Πέρσες, για παράδειγμα, μαζί με τα λαμπερά ανατολικά της ενδύματα, ενδεχομένως να φορούσε αυτό το παράπηχη. Γενικώς, ο χιτώνας της τραγωδίας μπορούσε να έχει οποιαδήποτε ειδική μορφή απαιτούσε ο χαρακτήρας. Απλά η πιο συνηθισμένη μορφή ήταν αυτός ο χειριδωτός, ποδήρης, έντονα διακοσμημένος χιτώνας που ονομαζόταν Ποικίλων ή Σύρμα. Πάνω από τον χιτώνα τώρα, οι τραγικοί χαρακτήρες φορούσαν ένα είδος πανοφοριού που ονομαζόταν ημάτιον. Και αυτό το ημάτιον μπορούσε να έχει ποικίλες μορφές. Ο Πολυδεύκης χρησιμοποιεί 5 διαφορετικούς όρους για να περιγράψει το ημάτιον: βατραχής, ξυστής, χλανής, χλαμής, φινικής. Αυτές οι 5 μορφές διαφέρουν είτε ως προς το χρώμα, είτε ως προς το μάκρος, είτε ως προς το ύφασμα κλπ. Πέρα από αυτές τις 5 συνηθισμένες μορφές ηματίου, το τραγικό ένδυμα μπορούσε να εμφανίζει και κάποιες ιδιαίτερες, όπως παραδείγματος χάρη το αγρινόν, αυτό το ιδιαίτερο ένδυμα που φορούσαν ιερείς και μάντης, όπως η Κασάνδρα στην Ορέστια, στον Αγαμέμνονα, και ο Τηρεσίας, στην Αντιγόνη παραδείγματος χάρη. Συνηθισμένος επίσης ήταν ο Κόκοτος, ένα κίτρινο φιλιπρεπές ένδυμα, το οποίο φέρει ο Διόνυσος στις Βάκχες, για παράδειγμα. Το κόλπωμα, ένα είδος φουσκώματος του ηματίου, ένα φούσκωμα το οποίο επιτυγχανόταν με ένα είδος ζώνης και προσέβηδε στους χαρακτήρες μεγαλοπρέπεια, εξού και ο Πολυδεύκης το συνδέει ιδιαίτερα με βασιλιάδες και ακόμη πιο συγκεκριμένα με τους Ατρίδες και τον Αγαμέμνονα, με χαρακτήρες όπως ο Υπόλυτος, δηλαδή χαρακτήρες που είναι κυνηγοί, ο Πολυδεύκης επίσης συνδέει την Εφαπτίδα, ένα είδος κόκκινης ή πορφυρής χλαμίδος, την οποία φορούσαν τυλιγμένη γύρω από το χέρι τους. Έχουμε και αγιογραφικές μαρτυρίες για αυτό το είδος ρούχου. Εσείς δεν χρειάζεται να συγκρατήσετε όλους αυτούς τους όρους, συγκρατήστε τον όρο ημάτιο και επίσης το αγρινόν, το οποίο το είδαμε στον Αγαμέμνονα, και βεβαίως τον κροκοτό, ο οποίος συνδέεται ιδιαίτερα με τον Διόνυσο, αλλά και με τις γυναίκες. Θα δούμε τον κροκοτό στις θεσμοφοριάζουσες. Γίνεται μια αναφορά σε αυτό το ένδυμα στην κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη που θα μελετήσουμε τελευταία φέτος. Μερικές φωτογραφίες έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε και όλες αυτές οι πληροφορίες να καταστούν πιο σαφείς. Αυτός είναι ο τυπικός αρχαιοελληνικός δωρικός λεγόμενος χιτώνας. Εδώ βλέπετε γυναικές μορφές να φοράνε το χιτώνα από κάτω και το ημάτιον από πάνω. Βλέπετε πως ξεχωρίζουν τα δύο ενδύματα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά, βάλτε μου ένα πράσινο βελάκι. Καταλαβαίνετε τη διαφορά ανάμεσα στον χιτώνα και το ημάτιον, έτσι. Ωραία. Ξανά άλλες γυναικείες μορφές με χιτώνα και ημάτιον. Άγαλμα γυναίκας επίσης, στο οποίο φαίνεται και πάλι καθαρά η διάκριση των δύο ενδυμάτων, δηλαδή το από κάτω, ο χιτώνας και το πανοφόρι και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε κάτι αξιοσημείωτο, βλέπουμε τη γυναική αυτή μορφή να έχει τραβήξει το ημάτιό της πάνω από το κεφάλι της σε μια συνηθισμένη ένδειξη γυναικείας σεμνότητας. Μπορούμε να φανταστούμε, παραδείγματος χάρη, την Χρυσόθεμη όταν έρχεται να συναντήσει την Ηλέκτρα, εκτός από το γεγονός ότι είναι ντυμένη με ρούχα λαμπρά και πολυτελή σε αντίθεση με τα
ρυπαρά και καταρακωμένα ενδύματα της αδελφής της, είναι πολύ πιθανό ότι η χρυσόθεμη, η σεμνή κόρη, η υποταγμένη κόρη ενδεχομένως προβαίνει και σε αυτή τη χειρονομία. Δεν έχουμε ενδείξεις κειμενικές, είναι όμως μια βάσιμη εικασία, καθότι αυτού του είδους η χρήση του ιματίου απέδιδε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα, ιδιαίτερα της παρθένας κόρης. Ξανά εδώ γυναικείες μορφές με τα ενδύματά τους, μπορείτε να τις μελετήσετε κατηδίαν με περισσότερη λεπτομέρεια. Πάμε να δούμε και μερικούς τύπους ανδρικού χιτώνος. Θυμάστε που σας είπα προηγουμένως ότι δεν ήταν υποχρεωτικό ο χιτώνας να είναι ποδήρης, μπορούσε να φτάνει και μέχρι το αντικνήμιο. Βλέπετε εδώ και το ημάτιο πάνω από τον χιτώνα. Εδώ αυτός κρατάει ένα είδος ηματίου, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι η εφαπτίδα. Βλέπετε ότι δεν το φοράει, το κρατάει, το ρίχνει πάνω από τον δεξί του ώμο και ενδεχομένως όταν ξεκινήσει το κυνήγι θα το τυλίξει γύρω από το χέρι του. Ξανά ανδρικά ενδύματα. Εδώ αυτό, βλέπετε την χλαμίδα. Η διαφορά της με το ημάτιο είναι ότι καρφιτσώνει εδώ πάνω ψηλά με αυτή την πόρπη και είναι πιο αεράτη, πιο ελεύθερη. Αφήνει περισσότερο περιθώριο στο σώμα και είναι επίσης κατασκευασμένη από πιο χοντρό ύφασμα. Ακόμη πιο χοντρό είναι το ύφασμα της χλανίδος. Αυτός είναι ο κροκοτός, μια σύγχρονη ανακατασκευή του κροκοτού. Φέρει αυτό το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα, το οποίο βεβαίως του δίνει το φυτό κρόκος, το γνωστό μας. Σε αποχαιρετούμε και σένα, Ελένη. Και εδώ, τυλιγμένο γύρω από αυτό τον αρχαϊκό ομφαλό, είναι το αγρινόν. Βλέπετε ότι έφερε αυτή την περίτεχνη διακόσμηση, την ανάγλυφη σχεδόν διακόσμηση, ένα βαρύ εντυπωσιακό ένδυμα, το οποίο προσυδίαζε ιδιαίτερα στην ενδυμασία, στην σεμνότητα και τη μεγαλοπρέπεια ενός ιερέα ή μιας μάντισσας όπως είναι η Κασάνδρα. Το γενικό συμπέρασμα λοιπόν για το τραγικό κοστούμι είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν ήταν ομοιόμορφο και πανομοιότυπο. Είπαμε ότι το ποικίλον ή το σύρμα ήταν πολύ συνηθισμένο, ιδιαίτερα για ήρωες όπως οι βασιλείς, οι πρίγκιπες, οι πριγκίπισσες κλπ. Αλλά η ιδιαίτερη φυσιογνωμία του κάθε χαρακτήρα και βεβαίως οι συνθήκες υπό τις οποίες ενεργεί, υπαγορεύουν την φύση και του κοστούμιου. Η Κλυτεμνίστρα φέρει τη λαμπερή στολή της βασίλισσας, κατά πάσα πιθανότητα το ποικίλο, αλλά η Κασάνδρα ξεχωρίζει από τα μαντικά της άμφια και το αγρινόν. Η Ηλέκτρα, όπως είπαμε, διακρίνεται από το υβαρό και πένθυνο της ρούχο, ενώ ο Ορέστης πρέπει να φορεί τέτοια ρούχα που να δικαιολογούν αυτήν εδώ την κρίσιμη αναφορά, ότι έζησε σε μια κρυπτά αχαίων ύβα, σε μια νιώτη που ήταν κρυμμένη, δηλαδή προστατευμένη από τα άχη, από τα πάθη και τις συμφορές. Ο τύλεθος του Ευρυπίδη φοράει κουρέλια, ενώ ο άδμητος στην άλκηστη είναι επίσης διμένος πένθυμο. Πολύ καλή ερώτηση της Κατερίνας. Για τα κουρεμένα μαλλιά της Ηλέκτρας μπορούμε να υποθέσουμε, να κάνουμε υποθέσεις από το γεγονός ότι τελεί σε πένθος. Ξέρουμε ότι μια από τις πιο συνηθισμένες χειρονομίες πένθους στην αρχαιότητα ήταν η κουρά της κόμης.
οι αρχαίες Ελληνίδες κούρευαν τα μαλλιά τους που έκοβαν τους μακριούς τους πλοκάμους σε δύο περιπτώσεις. Είτε ως λατρευτική προσφορά πριν από τον γάμο, είτε σε ένδειξη πένθους. Η διαφορά, η ουσιοδέστατη σε αυτών των δύο περιπτώσεων ήταν ότι η μεν γαμήλια θυσία του πλοκάμου, ουσιαστικά γιατί περί θυσίας πρόκειται, ήταν μια πράξη ελεγχόμενη, ένας συγκεκριμένος πλόκαμος ο οποίος αφινόταν να μακρύνει λίγο περισσότερο από τους άλλους, κοβόταν τελετουργικά, ενώ η πένθυνη κουρά των μαλλιών ήταν βίαιη, είχε σκοπό να τονίσει την καταστροφή της ζωής, να απεικονίσει δηλαδή μέσα από την καταστροφή της κόμης την καταστροφή της ζωής και την συνδεδή που αυτή η καταστροφή προκαλεί στον πενθούντα. Στην μεταγενέστερη τραγωδία, σύμφωνα με την μαρτυρία του Πολυδεύκη, που σας ανέφερα προηγουμένως, ένας από τους τύπους τραγικών προσωπείων ονομάζεται Κούρημος Παρθένος. Παρθένα δηλαδή με κουρεμένα μαλλιά, όπως ακριβώς ταιριάζει σε μια ηλέκτρα, όπως ακριβώς ταιριάζει σε ένα κορίτσι το οποίο έχει βυθιστεί στο πένθος. Αυτή τη μάσκα ενδεχομένως, μια εκδοχή αυτής της μάσκας, ενδεχομένως να προόριζε ο Σοφοκλής ακόμη και για την Αντιγόνη. Έτσι. Κάποια απορία μέχρι τώρα, μέχρι να φορτώσω τις υπόλοιπες διαφάνειες. Δυστυχώς έχουμε το γνωστό πρόβλημα με το Blackboard, το οποίο δεν μας επιτρέπει να φορτώσουμε όλο το υλικό ταυτόχρονα. Θα τα βολέψουμε όμως. Υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι στιγμής? Όχι, κάτι που θα ήθελαν οι δύο συνάδελφοι να συμπληρώσουν όσο ανεβάζω τις διαφάνειές μας? Όχι. Έχουμε πάλι το γνωστό πρόβλημα που σβήνεις μεν τις σελίδες, αλλά τις κρατάει στη μνήμη. Να μου επιτρέψετε, παιδιά, για ένα δευτερόλεπτο να βγω και να ξαναμπω. Ασπασία και Στέλλα, επειδή θα περάσουν 2-3 λεπτά, σας παρακαλέσω να συνεχίσετε εσείς. Κρατήστε λίγο τους φοιτητές μας ζεστούς μέχρι να μπορέσω να ανεβάσω τις υπόλοιπες διαφάνειες. Απολογούμε, παιδιά, γι' αυτό. Βγαίνω και ξαναμπαίνω. Παιδιά, να σας καλησπερίσω και εγώ. Βάλτε μου να θίγω ότι με ακούτε κανονικά. Ωραία. Θα συνεχίσει ο Ανώνης στην παρουσίασή του με τα κουστούμια και τα προσωπία. Απλώς μια και έχουμε 2-3 λεπτά έτσι στη διάθεσή μας, να σας ρωτήσω ίσως πώς πάτε με τις εργασίες και πώς στο ερώτημα αυτό σκέφτεστε ίσως να συνδυάσετε το θέμα της όψης της ηλέκτρας και του Ορέστη ως δείγμα, ή να θέσω απλώς ένα ερώτημα για τροφή για σκέψη, ότι η όψη των δύο, το προσωπείο και το κουστούμι τους, είναι δείγμα και του ήθους τους. Δηλαδή αυτό το οποίο ρωτά και η ερώτηση, να σκεφτείτε αυτή την παράμετρο με βάση και τα όσα μαθαίνουμε σήμερα για τα πραγματολογικά του κουστούμιου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία για το συγκεκριμένο, αλλά μέσα από τη συνέχεια της παρουσίασης νομίζω ότι θα γίνουν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχει κάποιο ερώτημα ή να... Ωραία. Εντάξει. Πάμε, δεν ξέρω, έχει ξαναμπεί. Θα αφήσω το μικρόφωνο για να μας μιλήσει.
Επανήλθα λοιπόν. Ξαναπατήστε μου παρακαλώ ένα πράσινο βελάκι αν με ακούτε. Ωραία. Απολογούμε ξανά για την καθυστέρηση. Είναι αυτό το γνωστό τεχνικό πρόβλημα για το οποίο δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα. Λοιπόν, είδαμε τώρα τα ρούχα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το υπόλοιπο σώμα. Γιατί τα προσωπία των ηθοποιών, στα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, δεν ήταν μάσκες όπως αυτές που χρησιμοποιούμε σήμερα στις απόκριες, για παράδειγμα, που καλύπτουν μόνο το πρόσωπο. Ήταν τα λεγόμενα helmet masks. Ήταν δηλαδή μάσκες που είχαν τη μορφή κράνους και κάλυπταν ολόκληρο το κεφάλι του ηθοποιού. Συχνά τα προσωπία της τραγωδίας, ιδιαίτερα τα γυναικεία, έφεραν περίτεχνες κωμώσεις. Πέρα από την κόμωση, οι τραγικοί χαρακτήρες μπορούσαν να φέρουν και κάποιας μορφής κάλυμα πάνω από την κεφαλή τους ή κάποιο ύφασμα με το οποίο έδαιναν τα μαλλιά τους. Ο Πολυδεύκης και πάλι μιλά για διαφόρων ειδών τέτοια υφάσματα και τέτοια καλύματα της κεφαλής, όπως η μήτρα, η καλύπτρα, η ταινία, ο κεκρύφαλος, η στεφάνη και ούτω καθεξής. Τα βλέπετε εδώ, ταινία, κεκρύφαλος, στεφάνη, καλύπτρα. Οι διαφορές τους είναι μικρές, έχουν να κάνουν κυρίως με το πλάτος και με το ύφασμα από το οποίο το κάθε ένα είναι κατασκευασμένο. Δεν χρειάζεται να θυμάστε αυτούς τους όρους, μην αγχώνεστε. Σας τους δείχνω απλά για να πάρετε μία εικόνα. Η καλύπτρα είναι το πιο ενδιαφέρον από τα τέσσερα, γιατί είναι ένα είδος δικτύου που καλύπτει, όπως λέει και η λέξη, ολόκληρη την κόμη. Βλέπετε εδώ διαφόρους τύπους γυναικείας κόμωσης. Νομίζω ότι η απόψινή παρουσίασή μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τις γυναίκες. Να λοιπόν μερικές ιδέες για το πώς να κάνετε τα μαλλιά σας για το φετινό ρεβεγιόν. Αυτή εδώ μοιάζει λίγο με τον κότσο που είχε κάνει η μάνα μου στο γάμο μου και την κορόιδευα. Στην Έρικα θα εισηγηθώ να κάνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα, όπως αυτό εδώ. Βλέπετε λοιπόν πόσο περίτεχνη ήταν η κόμωση στην τραγωδία, ακριβώς για να προσδίδεται μεγαλοπρέπεια σε αυτούς τους χαρακτήρες. Μην φανταστείτε ότι οι συνηθισμένες Αθηναίες κυκλοφορούσαν στους δρόμους με αυτόν τον τρόπο, αν και δεν αποκλείεται γυναίκες ανωτέρων τάξεων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κάποια τελετουργία, να κατέφευγαν σε τέτοιου είδους περίτεχνες κωμώσεις. Ξανά από λίγο πιο κοντά, κάποιοι τύποι γυναικείας κόμωσης, είτε με πιασμένα και δεμένα μαλλιά, βλέπετε εδώ την ταινία. Αυτή εδώ είναι η μήτρα, αυτές εδώ είναι οι μήτρες που μοιάζουν κάπως σαν στέματα κλπ. Τι γίνεται τώρα με τα παπούτσια? Όπως ξέρει κάθε γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της, τα παπούτσια πρέπει να ταιριάζουν με τα μαλλιά και με τα υπόλοιπα αξεσουάρ. Τι παπούτσια φορούσαν λοιπόν οι τραγικοί χαρακτήρες? Πρώτα απ' όλα φορούσαν τον γνωστό σας κόφορνον, αυτή την επίπεδη, ψηλή, συχνά μυτερή μπότα. Όταν λέω ψηλή μπότα, προσέξτε εδώ γιατί υπάρχει μια συνηθισμένη παρεξήγηση, δεν εννοώ ψηλή ως προς την σόλα της. Όντως, σε μεταγενέστερες περιόδους, στην πραγματικότητα πολύ αργότερα, στα ύστερα ελληνιστικά και τα αυτοκρατορικά χρόνια, η σόλα του κοθόρνου ψηλώνει πολύ, προσδίδοντας έτσι αφύσικο όγκο στον ηθοποιό. Αυτό δεν ισχύει για τον 5ο αιώνα. Στον 5ο αιώνα ο κόθορνος είναι εντελώς επίπεδος. Θα σας δείξω στη συνέχεια κάποιες χαρακτηριστικές απεικονίσεις του κοθόρνου. Είναι μια επίπεδη μπότα, συχνά μυτερή, που μπορεί να φτάνει μέχρι και το γόνατο σχεδόν. Εκτός από τον κόθορνο όμως, οι τραγικοί χαρακτήρες φορούσαν και
διαφορετικά είδη σανδαλίων. Χαμηλά δηλαδή, πιο απλά παπούτσια. Αυτός είναι ο κόθωρνος, εδώ αριστερά, ο συγκεκριμένος είναι χαμηλός. Βλέπετε ότι η σόλα δεν ξεπερνά το 1 εκατοστό, μπορούσε να ήταν ακόμη χαμηλότερη. Ο κόθωρνος είναι περίτεχνη μπότα, διακοσμημένη. Σε κάποιες περιπτώσεις αφήνει τα δάχτυλα ελεύθερα μπροστά, σε κάποιες άλλες όχι. Εδώ δεξιά βλέπετε τύπους σανδαλιών. Σε αντίθεση με τον κόθωρνο, τα σανδάλια είναι χαμηλά παπούτσια, το πολύ πολύ να καλύπτουν την φτέρνα. Εδώ βλέπουμε κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες παπουτσιού που φοριούνταν από συγκεκριμένους τύπους χαρακτήρων. Η κρυπής ταυτίζεται ως στρατιωτικό υπόδημα. Η καρβατίνη εδώ, αυτή η άτεχνη παντόφλα η χαμηλή, είναι το χαρακτηριστικό υπόδημα των χωρικών. Οι ανάλαφρες και καμπυλώδεις περσικέ είναι υπόδημα γυναικείο και παιδικό. Στις θερμοφοριάζουσες θα δούμε ότι το δίθεν παιδί της Μίκας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας καμουφλαρισμένος ασκός από κρασί, φοράει τέτοιου είδους παπούτσια, περσικές. Και εδώ δεξιά βλέπετε έναν άλλον τύπο κοθόρνου, πιο ψηλό από αυτό που σας έδειξα προηγουμένως και πιο περίτεχνα διακοσμημένο. Δεν έχετε εικόνα, τώρα το βλέπετε παιδιά. Υπάρχει μάλλον μία καθυστέρηση στην εμφάνιση των διαφανειών. Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει τι έχει κερδιθεί από την αναβάθμιση υποτίθεται του παλιού Illuminate στο καινούριο Blackboard. Άρα τέλος πάντων θα σας αφήσουμε την κρίνια και πάμε παρακάτω. Εδώ δεν θα σταθώ, βλέπετε πολλά και διαφορετικά είδη υποδημάτων όπως συνάγονται κυρίως από αγγειογραφικές πηγές. Αυτή εδώ ας πούμε είναι η μπότα που φοράει ο Ερμής με τα φτερά. Άλλα παπούτσια θεών, διάφοροι τύποι κοθόρνου, βλέπετε αυτός ο χαρακτηριστικός μυτερός κόθωρνος εμφανίζεται πολύ συχνά σε αγγεία που απεικονίζουν σκηνές από θέατρο του 5ου αιώνα. Ασπασία, βλέπω ότι έχεις εσύ συγκεκριμένα μια καθυστέρηση. Ίσως να οφείλεται στο δικό σου σύστημα. Οι υπόλοιποι λογικά τα βλέπουν. Ναι. Ωραία. Εννοείται ότι όπως πάντα αυτή η παρουσίαση θα ανέβει στο e-class και θα μπορέσετε να τη μελετήσετε με την ησυχία σας. Απλά μια γεύση παίρνουμε τώρα. Βλέπετε πόσο ποικίλα, αυτό είναι το point το οποίο θέλω να κάνω, πόσο ποικίλα μπορούσαν να ήταν τα υποδήματα της τραγωδίας. Ελπίζω με αυτές τις εικόνες σιγά σιγά να σας βοηθάμε να σκηνοθετείτε τα έργα στο μυαλό σας, να διαμορφώσετε μια αντίληψη για το πώς υλοποιείτε, πώς πραγματώνεται θεατρικά ένας τραγικός χαρακτήρας. Προχωράμε τώρα σε κάτι πιο, ακόμη πιο σημαντικό, τα προσωπία της παράστασης, τις μάσκες. Ας ξεκινήσουμε με κάποια θεωρητικά πράγματα σχετικά με την ανάγκη που επιβάλλει την παρουσία του προσωπείου στην παράσταση, αλλά και με την καταγωγή της τραγικής μάσκας. Η παρουσία της μάσκας, η καθολική χρήση του προσωπείου, είναι το στοιχείο το οποίο κατεξοχήν διαχωρίζει την αρχαιοελληνική παράσταση από τις σύγχρονες μορφές θεάτρου.
Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ παράσταση με μάσκα. Είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία. Μια εμπειρία η οποία σε βάζει αμέσως, αυτόματα, σε ένα εντελώς διαφορετικό προσληπτικό πλαίσιο. Μια ανίκια εμπειρία για μας, η οποία αμέσως δημιουργεί μια αίσθηση απόστασης από τους χαρακτήρες, η οποία επιτρέπει στον θεατή να εισπράξει το μεγαλείο και κυρίως να διαγεθεί μέσα του μια αίσθηση φόβου, μια αίσθηση ότι αυτοί οι χαρακτήρες είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το εντυπωσιακό, και άρα αν αυτοί αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους πάθη, πόσο μάλλον εμείς οι απλοί και ταπεινοί. Σε όλη την ιστορία του αρχαίου δράματος, τόσο της τραγωδίας, όσο και του σατυρικού δράματος και της κωμωδίας, από την γένεση των ειδών μέχρι και τον θάνατό τους, οι ηθοποιοί που είναι πάντοτε άντρες σε αυτά τα είδη, παίζουν με μάσκες. Δυστυχώς, όπως και στην περίπτωση των κοστούμιών, λόγω του γεγονότος ότι τα προσωπία ήταν κατασκευασμένα από φθαρτά υλικά, κυρίως από υλινό ύφασμα ενισχυμένο με στόκο, μπορείτε να το φανταστείτε, δηλαδή είχε μια σκληρότητα η μάσκα, αλλά ταυτόχρονα ήταν αρκετά ελαστική ώστε να μπορεί να εφαρμόζει πλήρως στο πρόσωπο. Ήταν ύφασμα βουτυγμένο σε στόκο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το υλικό ήταν φθαρτό, ως εκ τούτου κανένα πρωτότυπο θεατρικό προσωπείο δεν σώζεται σήμερα. Ούτως ή άλλως όμως, ακόμη και να σώζονταν το θεατρικό προσωπείο, δεν θα καταλαβαίναμε πολλά για την χρήση του, διότι η μάσκα είναι κάτι που ζει μόνο την στιγμή της παράστασης. Η μάσκα δεν είναι απλά μια απομίμηση κεφαλής. Δεν είναι απλά ένα σκηνικό αντικείμενο, είναι ένα εργαλείο μεταμόρφωσης. Ένα εργαλείο που αποκτά ζωή επί σκηνής, χάρη στην επιδέξια χρήση την οποία του κάνει ο ηθοποιός. Ο ηθοποιός εκθέτει τη μάσκα στους θεατές υπό διαφορετικές γωνίες κάθε φορά και την αναζωογονεί αξιοποιώντας το περνίδισμα του φωτός. Πραγματικά, αν δείτε παράσταση με μάσκα, θα δείτε ότι ζωντανεύει η μάσκα, παρότι είναι η ίδια ακίνητη. Εντούτοις, με τις οφθαλμαπάτες τις οποίες παράγει ο ηθοποιός με την κίνηση του σώματός του και αν παίζει στην ύπεθρο με το παιχνίδισμα του φωτός, της δίνει ζωή. Αυτή η ζωτικότητα της μάσκας έχει δυστυχώς για μας οριστικά χαθεί. Ό,τι σώζεται από τις αρχαίες μάσκες είναι καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις. Και τον 5ο αιώνα και πάλι, κυρίως παραστάσεις σε Αγγεία. Έχουμε όμως επίσης και πάλι διάφορες γραπτές πηγές, όπως τα αρχαία σχόλια, κάποια λεξικά, όπως το λεξικό του Ισύχιου και της Σούδας, το ονομαστικό του Πολυδεύκη, πολύ σημαντική πηγή, αν και σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στα κοστούμια, ο Πολυδεύκης μας παρέχει πληροφορίες για τις μάσκες της μετακλασικής περίοδου και ούτω καθεξής. Παρά τις αμφιβολίες, παρά τα κενά στη γνώση μας, είμαστε σε θέση τουλάχιστον διαγραμματικά να αποκαταστήσουμε την θέση του προσωπείου στην αρχαία τραγική παράσταση. Πριν δούμε πώς έμοιαζε το κόμματο προσωπείο και πώς χρησιμοποιούνταν στην παράσταση, θα απαντήσουμε ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει ακόμη και σήμερα τους μελετητές. Γιατί ήταν τόσο καθολική και διαρκής η παρουσία του προσωπείου στην αρχαιοελληνική παράσταση, την κομική όσο και την τραγική? Το ερώτημα αυτό έχει νόημα διότι τύπης, από πρακτική άποψη τουλάχιστον, για την σύλληψη της ιδέας του θεάτρου, το προσωπείο δεν ήταν απαραίτητο. Και λέω δεν ήταν απαραίτητο εννοώντας ότι οι Έλληνες μπορούσαν να φανταστούν θέατρο, μπορούσαν να κάποια μορφής μιμητική αναπαράσταση και χωρίς μάσκα. Ο μίμος, για παράδειγμα, μιμητική αναπαράσταση και αυτή, θεατρική ως προς τον χαρακτήρα της, δεν είχε μάσκα. Όλα αυτά τα λαϊκά δρόμενα από τα οποία κατάγονται η κωμωδία και η τραγωδία, ως επιτοπλίστων,
δεν είχαν μάσκες. Κάποια είχαν, κάποια δεν είχαν. Άρα οι Έλληνες μπορούσαν να φανταστούν και μίμηση πράξεως χωρίς μάσκα. Παρόλα αυτά όμως, η έννοια θέατρο στην επίσημη εκδοχή της, στην υψηλή εκδοχή της, στη λογοτεχνική εκδοχή της, ουδέποτε διαχωρίστηκε από την μάσκα. Το ερώτημα είναι γιατί. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως με την καταγωγή του προσωπείου. Από πού κατάγεται το προσωπείο, οι μελετητές προσπαθώντας να απαντήσουν αυτό το ερώτημα, έδωσαν ποικίλες εκδοχές. Σε κάποιες περιπτώσεις προσπάθησαν να προκρίνουν μία εκδοχή έναντι της άλλης. Στην πραγματικότητα, η χρήση του προσωπείου και η καθολική του παρουσία στην θεατρική παράσταση οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων οι οποίοι συνυπάρχουν και συλλειτουργούν. Δύο είναι οι βασικές θεωρίες οι οποίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την προέλευση του αρχαίου ελληνικού θεατρικού προσωπείου. Αυτές οι θεωρίες πρέπει να συνδυαστούν και στον συνδυασμό τους εξηγούν και το γιατί το προσωπείο εξ αρχής κρίθηκε απαραίτητο και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως μία εκ των ανουκάνευ σύμβαση του αρχαίου δράματος. Οι θεωρίες που επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα πόθεν η αρχαία μάσκα μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα είναι οι θεωρίες τις οποίες θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε λειτουργιακές, δηλαδή functionalist. Δηλαδή θεωρίες οι οποίες επιχειρούν να εντοπίσουν την προέλευση του προσωπείου στις λειτουργίες που επιτελούσε και τους σκοπούς που εξυπηρετούσε στην παράσταση, εξού και οι λειτουργιακές θεωρίες. Αυτές οι λειτουργιακές θεωρίες είναι κάπως παλαιότερες ως προς την εμφάνισή τους στην κλασική φιλολογία. Νεότερες και πιο της μόδας σήμερα είναι οι λεγόμενες τελετουργιακές θεωρίες, ritualist theories, οι οποίες ανάγουν την προέλευση της μάσκας στις διασυνδέσεις της με την θρησκευτική τελετουργία και ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνετε, με την λατρεία του Διονύσου. Ας πάμε να δούμε αυτές τις κατηγορίες θεωριών μία προς μία. Οι λειτουργιακές θεωρίες επικεντρώνονται κυρίως στις συνθήκες που επικρατούσαν στο θέατρο του Διονύσου ή στις συμβάσεις του αρχαίου ελληνικού δράματος. Η παλαιότερη και σήμερα εντελώς παροχημένη θεωρία αυτής της κατηγορίας υποστήριζε ότι η μάσκα ήταν απαραίτητη λόγω της σύμβασης που ήθελε τον ίδιο ηθοποιό να υποδίεται πολλαπλούς ρόλους στην παράσταση, τόσο ανδρικούς όσο και γυναικείους. Η θεωρία αυτή δεν μπορεί να ισχύει, διότι πρώτον, η υπόθεση πολλαπλών ρόλων αποτελεί σύμβαση και άλλων θεατρικών παραδόσεων, οι οποίες δεν χρησιμοποιούν μάσκα. Το να παίξει δηλαδή ένας χαρακτήρας πολλαπλούς ρόλους δεν απαιτείται να αποκριβεί εντελώς από τους θεατές. Μπορεί να μεταμορφώνεται με διάφορους άλλους τρόπους, διαφορετικούς. Σε τελική ανάλυση, η αποδοχή από το κοινό του ιδίου ανθρώπου ως ενός διαφορετικού χαρακτήρα κάθε φορά είναι τμήμα της θεατρικής απάτης, στην οποία ο κατά τον γοργία σοφός θεατής υποκύπτει συνειδητά. Όχι, Κατερίνα, ο χαρακτήρας που βλέπετε εδώ είναι ο Παποσιλινός. Παρεπτόντως, αυτή είναι μια λεπτομέρεια από το αρχείο του προνόμου και φορεί αυτό τον επενδύτη, τον τριχωτό επενδύτη, ο οποίος προσιδιάζει στους σατήρους. Ο Παποσιλινός, όπως σας είπα, είναι ο πατέρας των σατήρων. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν αυτό το αγρινό. Βλέπετε ότι είναι αυτός ο τριχωτός επενδύτης του σατήρου και αντί για ημάτιο φέρει ένα δέρμα, τι είναι αυτό το ζώο, μάλλον λεοπάρδαλη. Συνεχίζοντας με τις λειτουργιακές θεωρίες,
συναντάμε μια δεύτερη θεωρία που αναφέρεται στην φύση του θεάτρου του Διονύσου ως αρχιτεκτονήματος. Επειδή, λέει αυτή η θεωρία, το θέατρο του Διονύσου ήταν χώρος μνημειωδών διαστάσεων και επειδή η απόσταση της σκηνής από την τελευταία σειρά των θεατών ήταν μεγάλη, η μάσκα ήταν απαραίτητη εφόσον διόγκωνε την παρουσία του υποκριτή και ενίσχυε έτσι την δυνατότητα των θεατών να τον παρατηρούν. Ούτε αυτή η θεωρία δεν μπορεί να έχει βάση εφόσον κάποιας μορφής προσωπείο προϋπήρχε της κατασκευής του θεάτρου του Διονύσου. Εφόσον το θέατρο του Διονύσου το είδατε και στην πράξη τον Νοέμβριο στην αρχική του μορφή δεν είχε τόσο μεγάλες διαστάσεις όσο αυτές που απέκτησε επί Λυκούργου. Τρίτον, ο ηθοποιός του 5ου αιώνα δεν ήταν περιορισμένος στο λογίον αλλά μπορούσε να κινείται και στην ορχήστρα, άρα ερχόταν κοντά στους θεατές, δεν χρειαζόταν την μάσκα για να τον δουν. Επίσης, η σκηνή, το σκηνικό υποδόμημα δηλαδή, στο οποίο ανεβαίνει και στο οποίο κινείται αποκλειστικά ο ηθοποιός σε μεταγενέστερες περιόδους, δεν εμφανίζεται παρά στα μέσα του 5ου αιώνα, άρα δεν μπορεί να έχει σχέση με την καθιέρωση του προσωπείου. Και τέλος, εφόσον οι μάσκες, οι κλασικές, όπως είδατε και στα αγγεία που σας έδειξα, δεν είχαν το πολύ μεγάλο μέγεθος των προσωπείων της ύστερης ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περίοδου. Η μόνη θεωρία από αυτή την κατηγορία των λειτουργιακών θεωριών, η οποία θεωρείται σήμερα βάσιμη, είναι η θεωρία που αναφέρεται στο λεγόμενο εφέ του μεγαφώνου. Αυτή η θεωρία διατείνεται ότι η μάσκα ενίσχυε την ακουστική της παράστασης. Αυτό είναι γεγονός και θα πρέπει να το κρατήσουμε. Η μάσκα όντως βελτιώνει την ακουστική του ηθοποιού. Και λέω ότι είναι γεγονός και πρέπει να το κρατήσουμε, παρά το γεγονός ότι η βασική μας αρχαία πηγή για αυτή την θεωρία, ο Άουλους Γκέλιους, καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα από έναν μάλλον λοξόδρομο, από μια παρετυμολόγηση της λατινικής λέξης για τη μάσκα. Η λατινική λέξη για τη μάσκα ήταν η λέξη «persona», την οποία ο Άβλος Γέλιος παρετυμολογεί από την πρόθεση «per» και το ρήμα «sono», δηλαδή «ηχό διαμέσου». Ο Άβλος Γέλιος ισχυρίζεται ότι η μάσκα ονομάστηκε «persona» γιατί διαμέσου της περνούσε και αντιχούσε στους θεατές η φωνή του ηθοποιού. Στην πραγματικότητα αυτή η ετυμολογία δεν ισχύει. Η λατινική λέξη «persona» κατάγεται από τον ετρουσκικό όρο «φέρσου» που αναφέρεται σε έναν χθόνιο δαίμονα και άρα ενδεχομένως συνδέει την καταγωγή της μάσκας με τη λατρεία των νεκρών και όχι με τις συνθήκες της θεατρικής παράστασης. Όμως, αυτό που λέει ο Γέλιος στην ουσία του είναι αλήθεια, ότι δηλαδή η μάσκα είναι ένα είδος μεγαφώνου. Αυτό έχει αποδειχτεί από σύγχρονα πειράματα, μεταξύ άλλων από έναν Έλληνα σύγχρονο κατασκευαστή μασκών, τον Θάνο Βόβολη, ο οποίος όντως απέδειξε με τα προσωπία που κατασκεύασε ότι η αντίχυση της φωνής του ηθοποιού στα τυχώματα του προσωπίου έχει ενισχυτικό αποτέλεσμα και άρα αυξάνει την ένταση της φωνής. Τώρα, το πρόβλημα με αυτή τη θεωρία είναι ότι φαίνεται να συγχαίει το αίτιο με το αιτιατό. Είναι αμφίβολο αν αυτό το πρακτικό όφελος που παρέχει η μάσκα ήταν ικανό να αποτελέσει την γενεσιουργό αιτία μιας ολόκληρης θεατρικής παράδοσης. Αυτό νομίζω ότι εννοεί και η Κατερίνα. Δεν μπορεί δηλαδή η μάσκα να γεννήθηκε επειδή κάποιοι εξ αρχής φαντάστηκαν ότι θα ενίσχυε την ακουστική του ηθοποιού. Το αντίθετο, Κατερίνα, όντως φαίνεται να ισχύει, ότι από τη στιγμή που ανακάλυψαν ότι η μάσκα προσφέρει αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα, αυτό το γεγονός αποτέλεσε για τη μάσκα προστιθέμενη αξία. Δεν ήταν δηλαδή ο λόγος για τον οποίο η μάσκα
πρώτο εφευρέθηκε και πρώτο χρησιμοποιήθηκε, ήταν μάλλον ένας από τους λόγους για τους οποίους η μάσκα καθιερώθηκε. Καταρίνα, αυτό εννοούσες ή μήπως κάτι άλλο? Μήπως εννοούσες ότι η μάσκα αποτρέπει την φωνή του ηθοποιού από τον ακουστή δυνατά? Γιατί αν εννοούσες αυτό, αυτό αποδείχτηκε πειραματικά ότι δεν ισχύει. Η ορθώς κατασκευασμένη μάσκα όχι μόνο δεν εμποδίζει, δεν θυμώνει την φωνή, αλλά την ενισχύει. Σε συνάρτηση πάντα με την γενικότερη ακουστική του θεάτρου βεβαίως. Η κατηγορία των... Ναι, σου απάντησα νομίζω, δεν εμποδίζει την φωνή του ηθοποιού, αντιθέτως την ενισχύει. Η κατηγορία θεωριών σχετικά με την προέλευση του προσωπείου που σήμερα την χάνει της μεγαλύτερης αποδοχής είναι αυτή η οποία συνδέει το προσωπείο με την λατρεία, ιδιαίτερα τη λατρεία του Διονύσου. Αυτές οι θεωρίες ξεκίνησαν από μια ομάδα φιλολόγων-ανθρωπολόγων οι οποίοι είναι γνωστοί στην έρευνα ως Κανταβριγιανοί ritualistές, Cambridge Ritualists, και οι οποίοι έδρασαν στην δική μου alma mater στις αρχές του 20ου αιώνα. Η σύνδεση με τη λατρεία του Διονύσου είναι προφανής και κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να την αρνηθεί. Ο Διόνυσος δεν είναι απλώς ο Θεός, στο τέμενος του οποίου βρίσκεται το θέατρο, όπως ξέρετε. Δεν είναι απλώς ο Θεός στο πλαίσιο των εορτών του οποίου διεξάγονται οι αγώνες. Είναι ο ίδιος ο Διόνυσος, Θεός μάσκα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι σε κάποιες πτυχές της λατρείας του δεν υπάρχει ξώανο, ολόσωμο, αλλά ο Θεός λατρεύεται ως μια ξύλινη μάσκα τοποθετημένη πάνω σε έναν πάσαλο. Επίσης ο Θεός Διόνυσος είναι ο Θεός της έκστασης, δηλαδή της εξόδου από το εγώ και του ανοίγματος προς άλλες διαστάσεις της ύπαρξης, της μεταμόρφωσης, την οποία μεταμόρφωση διευκολύνει η μάσκα. Σε αντίθεση με ό,τι είναι η μάσκα για μας σήμερα, για τους αρχαίους, η μάσκα δεν ήταν μέσω απόκρυψης του εγώ, ήταν μέσω προέκτασης του εγώ προς άλλες οντότητες, προς άλλες διαστάσεις της ύπαρξης. Η αρχαία τελετουργική και κατ' επέκταση θεατρική μάσκα δεν κρύβει τον υποκριτή, τον μεγεθύνει, τον προεκτείνει, του επιτρέπει να μεταμορφωθεί στον χαρακτήρα τον οποίο υποδίεται. Βέβαια, ως συνήθως στην επιστημονική έρευνα και σε αυτές τις θεωρίες υπάρχει αντίλογος, ο οποίος πρωτίστως έχει να κάνει με τις σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην θεατρική και την τελετουργική μάσκα. Αυτές τις διαφορές πρέπει να τις κρατήσουμε στη μνήμη μας, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η μάσκα που χρησιμοποιείται στην διονυσιακή λατρεία είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς με τη μάσκα που χρησιμοποιείται στο θέατρο και ας μοιάζουν ενίοτε εξωτερικά. Οι διαφορές τους, οι κάθετες, οι θεμελιώδεις τους διαφορές, αφορούν κυρίως στην πλαισίωση του γεγονότος, στο framing, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι συντελεστές αλλά και οι θεατές του δρομένου αντιλαμβάνονται την σχέση του εκτελεστή και του προσωπείου κατά την παράσταση. Εξηγούμε. Στην περίπτωση της θεατρικής παράστασης, η μάσκα είναι, όπως είπα, μιμητικό εργαλείο. Όπως θα δείτε και πάλι στις θεσμοφοριάζουσες, ένα κατεξοχήν μεταθεατρικό έργο, το οποίο εντρυφά εγκύπτει στην διαδικασία της θεατρικής μιμήσεως. Στην θεατρική παράσταση, ο ηθοποιός διατηρεί συνεχώς και απολύτως την συνέστηση του διεισμού του. Ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα τόσο ο εαυτός του, όσο και ο χαρακτήρας που υποδίεται. Αντιθέτως, κατά την τελετουργική παράσταση, ο εκτελεστής που παίζει τον Διόνυσο, για παράδειγμα, φορώντας τη μάσκα του Διονύσου, θεωρεί ότι τελεί υπό τον έλεγχο του Θεού. Με άλλα λόγια, ο εκτελεστής του τελετουργικού δρομένου πάβει πια να είναι ο Αντώνης ο Πετρίδης και γίνεται ο Διόνυσος. Ξεχνά ότι είναι ο Αντώνης ο Πετρίδης. Ο Αντώνης ο Πετρίδης χάνεται ως εκτελεστής
και αυτό που εμφανίζεται ενώπιον των θεατών, έτσι απαιτεί η σύμβαση του δρωμένου να το δούμε, αυτό που εμφανίζεται δεν είναι ένας ηθοποιός που παίζει τον Θεό όπως τις βάχες, αλλά είναι η ίδια η επιφάνεια του Θεού. Είναι μια παρόμοια, είναι ένα παρόμοιο framing όπως αυτό που αναγκάζει τους χριστιανούς κατά την στιγμή της Θείας Κοινωνίας να πιστεύουν ότι αυτό το οποίο λαμβάνουν δεν είναι ψωμί και κρασί, αλλά σώμα και αίμα Χριστού. Στο θέατρο, ο ηθοποιός, ο θεατής βλέπει τον Διόνυσο και ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι πίσω από τον Διόνυσο κρύβεται ένας ηθοποιός. Ενίοτε, η θεατρική παράσταση, όταν ανοίγεται με τα θεατρικά προς τους θεατές, τους θυμίζει αυτόν τον διεισμό, τον οποίο ο ίδιος ο ηθοποιός δεν ξεχνά ποτέ. Η τελετουργική μάσκα συμφύρεται με το πρόσωπο του ανθρώπου που την φέρει, του φορέα της, και τον οδηγεί σε μια απώλεια του εαυτού του προς διευκόλυνση της επιφάνειας του Θεού. Το καταλαβαίνετε αυτό, παιδιά, είναι πολύ βασική διαφορά ανάμεσα στην θεατρική μάσκα και την τελετουργική μάσκα. Βάστε μου ένα πράσινο βελάκι, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Επουδενή λοιπόν δεν πρέπει να συγχαίουμε την θεατρική με την τελετουργική μάσκα, ασχέτως αν η θεατρική μάσκα κατάγεται από την λατρεία του Διονύσου. Μια άλλη αντίρρηση στις θεωρίες των καταβρυγιανών ρητουαλιστών και των υπολείπων που ανάγουν το θεατρικό θέατρο, το θεατρικό προσωπείο, ειδικά στην μάσκα του Διονύσου, έχει να κάνει, είναι λιγότερο σημαντική, αλλά εξίσου αξιοσημείωτη, και έχει να κάνει με την υπόδειξη ότι προσωπία δεν χρησιμοποιούνταν μόνο στη λατρεία του Διονύσου, αλλά και σε άλλες λατρείες, κάποιες από τις οποίες, όπως η λατρεία της Αρτέμιδος Ορθίας και Κορυθαλίας στην Πελοπόννησο, ήταν και παλαιότερες από τη λατρεία του Διονύσου. Συνεπώς, έστω και αν στην Αθήνα συγκεκριμένα η διασύνδεση του θεάτρου με τον Διόνυσο είναι αναντίλεκτη, η διασύνδεση αυτή είναι συγκυριακή, όχι οντολογική. Θεωρητικά, το θέατρο μπορούσε να γεννηθεί και εκτός Αθηνών, κάποιες μορφές του όντως γεννήθηκαν εκτός Αθηνών και θα μπορούσε και να εφευρεθεί και εκτός της διονυσιακής λατρείας. Ο Διόνυσος είναι κατεξοχήν θεατρικός θεός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός θεός ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε τέτοιου είδους μορφές μιμητικής αναπαράστασης, και δεν είναι ο μοναδικός θεός ο οποίος, η λατρεία του οποίου παρήγαγε τέτοιου είδους μορφές θεατρικής αναπαράστασης. Απλά μόνο στην Αθήνα και μόνο στα Μεγάλα Διονύσια αυτές οι μορφές εξελίχθηκαν σε κάτι τόσο καλλιτεχνικό, σε κάτι τόσο προηγμένο όπως αυτό που αναγνωρίζουμε εμείς σήμερα ως θέατρο. Με βάση τα δεδομένα όπως τα έχουμε σήμερα λοιπόν, για να συνοψίσω, σχετικά με την προέλευση του θεατρικού προσωπείου καταγράφουμε τα εξής τρία σημεία. Και αυτή την διαφάνεια θέλω να συγκρατήσετε στη μνήμη σας. Πιθανότερος πρόγονος της θεατρικής μάσκας είναι όντως το τελετουργικό προσωπείο. Είναι όμως πρόγονος. Και εφόσον το θέατρο, όπως το γνωρίζουμε, γεννήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο των εορτών του Διονύσου, η θεατρική μάσκα δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τις σχετικές διονυσιακές τελετουργίες. Όμως, η θεατρική μάσκα είναι ένα μιμητικό εργαλείο στα χέρια ενός ηθοποιού, ως εκ τούτου στην λειτουργία της διαφέρει κάθετα από το τελετουργικό προσωπείο. Και τρίτον, προϊόντος του χρόνου, η σύμβαση του προσωπείου ενισχύθηκε από τις λειτουργίες που αποδείχτηκε ότι μπορούσε να επιτελέσει. Ενισχύθηκε δηλαδή από τα πρακτικά πλεονεκτήματα που παρήχε στον ηθοποιό. Ο λόγος δηλαδή για τον οποίο καθιερώθηκε η μάσκα δεν σχετιζόταν μόνο με τον εγγενή συντηρητισμό που χαρακτήριζε τις αθηναϊκές θεατρικές γιορτές. Αυτό ίσχυε, υπήρχε, δεν άλλαζαν εύκολα τα πράγματα στην αρχαία Αθήνα.
Ενισχύθηκε επίσης από την παρατήρηση ότι η μάσκα ευνοούσε το έργο του ηθοποιού. Λειτουργούσε ως μεγάφωνο, διευκόλυνε την υπόδηση πολλαπλών ρόλων ανδρικών και γυναικείων και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε τώρα τη μάσκα στο πλαίσιο της τραγικής παράστασης του 5ου αιώνα. Παρεμπιπτόντως, οι μάσκες οι οποίες βλέπετε είναι σύγχρονες κατασκευές, τις οποίες οφείλουμε στον κατασκευαστή μασκών που ανέφερα προηγουμένως, τον Θάνο Βόβολη, ο οποίος απέδειξε ότι η μάσκα μπορεί όντως να λειτουργήσει ως αντιχείο. Οι μάσκες αυτές φέρουν αυτή τη μαύρη καλύπτρα της κεφαλής και θα μπορούσαν θεωρητικά να είναι οι μάσκες του χορού των χοηφόρων, για παράδειγμα. Οι γυναίκες δηλαδή που πενθούν. Πώς έμοιαζε το τραγικό προσωπείο του 5ου αιώνα? Σε αντίθεση με τις κατοπινές εξελίξεις της, η μάσκα του 5ου αιώνα παρουσίαζε, όπως είδαμε και στις αγγειογραφίες που σας έδειξα στην αρχή, ένα πρόσωπο λίγο πολύ νατουραλιστικό, ένα πρόσωπο που μοιάζει με το δικό μας, δεν ήταν δηλαδή ούτε ιδιαίτερα ογκώδες, ούτε παρουσίαζε ιδιαίτερα έντονες εκφράσεις, η έκφρασή του ήταν εντελώς ουδέτερη. Γενικότερα, η μάσκα ως προς τον όγκο των πληροφοριών που μετέφερε προς το κοινό ήταν μινιμαλιστική. Σε αντίθεση πάλι με τη μάσκα της μετακλασικής τραγωδίας. Η μάσκα πληροφορούσε γενικά τους θεατές για το φύλο, την ηλικία και το κοινωνικό στάτους του χαρακτήρα, όχι όμως, όπως η μεταγενέστερη μάσκα, για το ήθος του. Δεν έχω τον χρόνο να σας εξηγήσω περισσότερα πράγματα για το τι συμβαίνει στην τραγωδία και την κωμωδία του 4ου αιώνα και εξής. Να σας πω μόνο επιγραμματικά ότι βλέποντας την μάσκα του 4ου αιώνα, ο ηθοποιός μπορεί να διαβάσει ενδείξεις οι οποίες δείχνουν το αν ο χαρακτήρας έχει ροπή προς την αρετή ή την κακία. Αυτό δεν ισχύει τον 5ο αιώνα, η έκφραση είναι ουδέτερη και η μάσκα είναι μινιμαλιστική. Οι μάσκες των ανδρών ήταν συνήθως μελαχρινές, καλή ώρα, ενώ οι μάσκες των γυναικών είχαν λευκή χρειά. Η παρουσία γενίου διαχώριζε τον ενήλικα από τον ανήλικο αρσενικό χαρακτήρα. Τέλος, όπως σας είπα προηγουμένως, η μάσκα δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή ένα κάλυμα του προσώπου ή ακόμη και demi-mask, όπως βλέπουμε κάποιες πειραματικές σύγχρονες παραστάσεις να χρησιμοποιούν, δηλαδή μισή μάσκα που καλύπτει το πρόσωπο από τη μύτη και πάνω. Ήταν μάσκα κράνος, helmet mask, που κάλυπτε ολόκληρη την κεφαλή και ολοκληρωνόταν με περίτεχνη κόμωση και άλλα συμπαρομαρτούντα όπως καλύματα της κεφαλής κλπ. Βλέπετε ξανά ένα τυπικό τραγικό προσωπείο του 5ου αιώνα. Όπως είπα, αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα μία νέα κοπέλα με κουρεμένα τα μαλλιά της. Βλέπετε ότι τα μαλλιά της εδώ είναι χαμηλά και κάπως ακατάστατα. Την ουδέτερη έκφραση δεν δείχνει πόνο, δεν δείχνει πάθος αυτή η μάσκα, όπως δείχνει κατά κανόνα η μάσκα της μεταγενέστερης τραγωδίας. Είναι μια έκφραση η οποία επιτρέπει στον ηθοποιό να εγγράψει πάνω της ό,τι συναισθήματα θέλει. Θα πούμε αυτά στη συνέχεια. Επίσης αυτό που λείπει από τη μάσκα της κλασικής τραγωδίας και που θα εμφανιστεί αργότερα είναι αυτό που ονομάζεται όγκος. Ο όγκος ήταν μια λαβδοειδής προέκταση της κεφαλής προς τα πάνω. Προσπαθώ να σας τον σχεδιάσω τώρα.
κάπως έτσι λοιπόν, στη μεταγλαστική μάσκα το πρόσωπο πάβει να έχει φυσικές διαστάσεις και αποκτά αυτό το λαμβοειδές, αυτή τη λαμβοειδή προεξοχή προς τα πάνω, η οποία προσδίδει περαιτέρω όγκο διαστάσεις υπερφυσικές στον χαρακτήρα. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν, επαναλαμβάνω, δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη τον 5ο αιώνα. Επίσης κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη τον 5ο αιώνα είναι ότι η μάσκα δεν έχει τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Στη μεταγενέστερη τραγωδία, όπως διαβάζουμε από τον Πολυδεύκη, υπήρχαν συγκεκριμένοι τύποι μασκών οι οποίοι εμφανίζονταν ξανά και ξανά σε όλα τα έργα. Στον 5ο αιώνα οι μάσκες παραμένουν λίγο πολύ άπαξ. Δηλαδή κάθε διαφορετική παράσταση και κάθε διαφορετικός χαρακτήρας εμφανίζει τη δική του μάσκα. Ακόμη και μια ηλέκτρα μπορεί να μην έχει από τον Σοφοκλή στον Ευρυπίδη την ίδια μάσκα, το ίδιο προσωπείο, άρα την ίδια εμφάνιση. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου και πάλι, αρχίζουν να διαμορφώνονται κάποιοι αδροί τύποι, κυρίως ηλικιακοί και κοινωνικού στάτους. Γέροι, νέοι, νέες γυναίκες ανύπαντρες, γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας κλπ. Σιγά σιγά δηλαδή οι μάσκες αρχίζουν και τυποποιούνται. Και όταν λέω τυποποιούνται, εννοώ ότι όλοι οι χαρακτήρες που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, την κατηγορία για παράδειγμα της ανύπαντρης κοπέλας, αρχίζουν να εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, τα οποία επιτρέπουν στους θεατές αμέσως να τους εντάξουν στην κατηγορία αυτή. Αυτό που επίσης θέλω να θυμάστε είναι ότι τα προσωπεία του χορού είναι πανομοιότυπα. Και τα 15 μέλη του χορού φοράνε την ίδια ακριβώς μάσκα. Δεν διακρίνονται δηλαδή ατομικά το ένα από το άλλο. Αυτό το γεγονός ενισχύει τον ισχυρισμό που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στην Ποιητική, ότι στην τραγωδία ο χορός σκέπτεται και ενεργεί ως ένα πρόσωπο. Αυτή η ομοιογένεια του χορού απεικονίζεται οπτικά από την ταυτότητα, την ομοιότητα της μάσκας και των 15 μελών του. Για τις μάσκες τώρα του σατυρικού δράματος, μιλήσαμε προηγουμένως, είπαμε ότι σε γενικές γραμμές οι ήρωες του σατυρικού δράματος είναι οι ίδιοι όπως οι ήρωες της τραγωδίας. Στον κύκλωμα του Ευρυπίδη, για παράδειγμα, εμφανίζεται ο Οδυσσέας, ο οποίος εμφανίζεται και στον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Η μόνη διαφοροποίηση ανάμεσα στο σατυρικό δράμα και την τραγωδία είναι οι μάσκες του Παποσιλινού, αυτή εδώ, και βεβαίως οι μάσκες των σατύρων. Να, εδώ μια τυπική μάσκα σατύρου. Και πάλι αυτό που βλέπετε είναι μια λεπτομέρεια από τον κρατήρα του προνόμου. Για να επιστρέψουμε στο στοιχείο που διαφοροποιεί άρδιν και πάνω απ' όλα την κλασική μάσκα από την μετακλασική, δηλαδή στο γεγονός ότι οι μετακλασικές μάσκες εκφράζουν πάθος, δηλαδή έντονο συνέστημα με τρόπο ρητό και σχεδόν ρητορικό, υπενθυμίζω ότι οι κλασικές μάσκες είναι επί της ουσίας ουδέτερες στην έκφρασή τους. Είναι μια μάσκα δηλαδή εντελώς ανέκφραστη. Τώρα θα μου πείτε, τι κερδίζει ο ηθοποιός από μια ανέκφραστη μάσκα? Δεν θα ήταν αποτελεσματικότερο να έχουμε μια μάσκα η οποία να τονίζει στους θεατές ότι αυτός ο χαρακτήρας τελεί υπό ισχυρό ψυχικό άλογος? Αυτό είναι που προκρίνει η μετακλασική τραγωδία, η οποία είναι πιο θεαματική σε ποικίλες διαστάσεις της από την τραγωδία του 5ου αιώνα. Όμως και πάλι σύγχρονα πειράματα που σχετίζονται για παράδειγμα με την σχολή του Jacques Lecoq στην Ελβετία και με άλλους
με τις παραστάσεις της Άριαν Μουσκίν και ούτω καθεξής, αποδεικνύουν ότι η ουδέτερη έκφραση, αυτό που ο Λεκόκ αποκαλεί την phase en équilibre, ένα πρόσωπο σε εκκρεμότητα, τροποντινά, κάθε άλλο παρά μειονέκτημα είναι. Αντίθετα, στα χέρια του επιδέξιου ηθοποιού, αυτή η ουδέτερη έκφραση είναι ακόμη πιο πλεονεκτική, διότι του επιτρέπει, τον απελευθερώνει εντελώς και του επιτρέπει να εμπλουτίσει την εκφραστική γκάμα του προσωπείου. Η ουδέτερη μάσκα, αν εκτεθεί με τον κατάλληλο τρόπο στο φως, αλλά και αν ο ηθοποιός αξιοποιήσει την κίνηση του σώματός του, τις χειρονομίες του και την φωνή του, μπορεί να εγγράψει πάνω της οποιοδήποτε συνέστημα. Από την πιο οργιώδη χαρά μέχρι την πιο βαθυτάτη, απελπισμένη, απεγνωσμένη θλίψη. Ποιος χαρακτήρας του αρχαίου ελληνικού δραματολογίου, σας ρωτώ, διαγράφει αυτή ακριβώς την καμπύλη, την ακραία καμπύλη συναισθημάτων, από την πιο βαθιά απεγνωσμένη θλίψη μέχρι την πιο οργιώδη χαρά, η Ηλέκτρα βεβαίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι στα χέρια, πόσο μάστορας της τέχνης του θα έπρεπε να ήταν ο ηθοποιός που παίζει την Ηλέκτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι με τον ρόλο αυτό, την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, έχουν ταυτιστεί μερικοί από τους πιο αξιόλογους ηθοποιούς της αρχαιότητας, όπως για παράδειγμα ο Πόλος στον 4ο αιώνα. Η ουδέτερη μάσκα είναι τόσο δυναμικό θεατρικό εργαλείο, όχι μόνο διότι επιτρέπει στον ηθοποιό να παίξει, αλλά και γιατί απαιτεί την δυναμική εμπλοκή του κοινού στην σημειολογική της αποκρυπτογράφηση. Ο ηθοποιός σημαίνει, αλλά ο θεατής είναι αυτός που πρέπει να αποκρυπτογραφήσει τα σημεία του. Ο θεατής δηλαδή είναι αυτός ο οποίος πρέπει να εμπλακεί στη σημειωτική διαδικασία, πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία παραγωγής θεατρικού νοήματος. Και αυτή η εμπλοκή του είναι που καθιστά τη μάσκα κατά τη διάρκεια της παράστασης ένα πολύ ισχυρό επικοινωνιακό εργαλείο. Με αυτό δεν θέλω, που δεν είναι ισχυριστό ότι στον 4ο αιώνα ο ρόλος του προσωπείου αδυνατίζει, υποχωρεί, απλά στον 4ο αιώνα αλλάζει. Και πάλι εμπλέκεται ο θεατής, απλά είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις που τίθενται πλέον σε εκείνες τις μορφές της παράστασης. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα για τις μάσκες του 4ου αιώνα, αν έχει την υπομονή, μπορεί να ρίξει μια ματιά στο βιβλίο μου, το οποίο αναφέρεται μεν στη Νέα Κωμωδία, αλλά οι αναφορές του βρίσκουν αρκετά παράλληλα και στην σύγχρονη τραγωδία του 4ου αιώνα. Οδεύοντας προς το τέλος, σας δείχνω ξανά από διαφορετική γωνία τα ωραιότατα προσωπία του Θάνου Βόβολη, με τα οποία ο σκευοποιός αυτός ο σύγχρονος επιχειρεί να αναπαραγάγει τόσο την αισθητική όσο και την λειτουργία της κλασικής τραγικής μάσκας. Βλέπετε εδώ το ανοιχτό στόμα, το οποίο επιβάλλεται προκειμένου να μην εμποδίζεται, Κατερίνα Κουλούρη, η φωνή του ηθοποιού. Τα προσωπία αυτά του Βόβολη είναι από papier mâché. Είναι το υλικό το οποίο φαίνεται να μοιάζει περισσότερο με το στοκαρισμένο λινό της αρχαίας μάσκας. Είναι συμπιεσμένο χαρτί το papier mâché, ενώ οι αρχαίες μάσκες, όπως σας είπα, ήταν κατασκευασμένες από στοκαρισμένο λινό. Αυτό το συμπιεσμένο χαρτί αποδείχτηκε από τα πειράματα του Θάνου Βόβολη ότι όντως επιτρέπει στη μάσκα να λειτουργήσει ως αντιχείο. Ξανά, οι μάσκες του Θάνου Βόβολη είναι οι ίδιες που είδατε προηγουμένως αυτές.
Και ας κλείσουμε με ένα συμπέρασμα. Αντί για οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ηλέκτρα, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι στην κατανόηση της παράστασης το να λάβουμε υπόψη την οπτική της διάστασης, κυρίως τα ενδύματα και τα κοστούμια. Πριν σας πω οτιδήποτε, θα ήθελα κάποιος από εσάς να παρατηρήσει την φωτογραφία, η οποία είναι από την παράσταση του Εθνικού Θεάτρου του 1998 σε σκηνοθυσία Λιδίας Κονιόρδου. Η Κονιόρδου υποδίεται και την Ηλέκτρα, όπως βλέπετε. Παρατηρήστε λοιπόν αυτήν εδώ την φωτογραφία και πείτε μου τι βλέπετε. Θα ήθελα κάποιος να πάρει τον λόγο και να μιλήσει για να σπάσει λίγο η μονοτονία της δικής μου φωνής. Ποιος είναι ο τολμηρός? Που θα ήθελε να πάρει τον λόγο? Μην περιορίζεστε, παιδιά, στο chat. Μιλήστε μας. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Πείτε μου απλά τι βλέπετε και γιατί είναι σημαντικό αυτό που βλέπετε. Ναι, Άννα, σε ακούμε. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για τη σκηνή με τον διάλογο, με τον καυγά ουσιαστικά της Ηλέκτρας και με την κλιτεμνίστρα, με τη μητέρα της. Και αυτό που βλέπω σε αυτή την εικόνα είναι την έκτυπη διαφορά στην ενδυμασία τους. Η κλιτεμνίστρα είναι ενδυμένη με τα βασιλικά ενδύματά της εντυπωσιακά, τόσο στο χρώμα όσο και στον τρόπο που τα φορεί, και ενώ η Ηλέκτρα είναι με τα πένθυμα ρακένδυτα ρούχα της, ατιμέλητη, να οπτικοποιεί την ψυχολογική της κατάσταση. Όσον αφορά στον χορό, τι παρατηρείτε? Λέει η Κατερίνα ότι έχει γυρισμένα τα πρόσωπά του. Ως προς το κοστούμι του χορού, τι παρατηρείτε? Λιτάκια απέριτα, χρώματος. Είναι ομοιογενές βεβαίως, Κατερίνα, σωστά. Τι χρώμα έχει το κοστούμι του χορού? Βεβαίως είναι λευκό. Ουδέτερο, λέει η Άννα, σωστό. Το ερώτημα τώρα είναι, γιατί, κατά τη γνώμη σας, η Λιδία Κονιόρδου ως σκηνοθέτης επιχείρησε να παρουσιάσει τον μεν χορό με λευκό ένδυμα, την δε κλιτεμνίστρα με μαύρο? Γιατί αυτή η διαφορά ανάμεσα στην κλιτεμνίστρα, συγγνώμη, την Ηλέκτρα με το μαύρο της ένδυμα και τον χορό με το λευκό? Γιατί δηλαδή, γιατί λευκό ο χορός? Έντονη αντίθεση, Χριστίνα, σωστά, η οποία απηχεί και πραγματικότητα του αρχαίου κειμένου. Εδώ η ανάγνωση, η σκηνική που κάνει ως σκηνοθέτης η Λιδία Κονιόρδου είναι πάρα πολύ εύστοχη και αποδίδει οπτικά ένα βασικό στοιχείο της ερμηνείας του έργου που έχει να κάνει με τη σχέση της Ηλέκτρας και του χορού. Δεν πενθεί ο χορός, Κατερίνα, σωστά. Προευθύνετε λίγο τη σκέψη σας. Τι δεν μπορεί να βρει η Ηλέκτρα στον χορό και εν μέρει τι δεν ψάχνει η Ηλέκτρα από τον χορό? Ακριβώς αυτό που είπε η Άννα. Η Ηλέκτρα και ο χορός δεν έχουν ουσιαστική επικοινωνία. Και αυτή η εκ διαμέτρου αντίθετη τοποθέτησή τους στην παράσταση, αυτή η απόσταση που τους χωρίζει, στην παράσταση της Κονιόρδου, δεν ξέρουμε αν αυτή ήταν και η επιλογή και του Σοφοκλή, τονίζεται από την κάθετη αντίθεση του υφάσματος φοράνε, του ενδύματός τους. Η Ηλέκτρα λέει κάποια στιγμή στον χορό, σας ευχαριστώ που ήρθατε να με παρηγορήσετε, αλλά όπως λέει η Κατερίνα, δεν επιζητώ ούτε την παρηγοριά σας,
ούτε την επιδοκιμασία σας, ούτε τίποτα. Εγώ θα κάνω αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνω, και αυτό είναι ένα φρυνό νυχθημερών για τον αδικοσφαγμένο πατέρα μου. Πείτε με τρελή, πείτε με υπερβολική, πείτε με μανιακή. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη νύχτα μέρα, θα συνεχίσω να σκίζω τη φωνή μου στον αέρα, σκούζοντας για την αδικία που διαπράχθηκε ενάντια στον Νίκο μου, γιατί δεν είναι παιδί αυτό το οποίο ξεχνάει τους σκοτωμένους γονείς του. Ο χορός συμπονεί την Ηλέκτρα, αλλά ούτε να την καταλάβει μπορεί, ούτε η Ηλέκτρα του επιτρέπει να πλησιάσει μέχρι ένα σημείο. Αυτή λοιπόν η διάσταση δηλώνεται εδώ θεατρικά από την απόσταση ανάμεσα, από την αντίθεση ανάμεσα στο χρώμα του κοστινιού και, όπως είπε κάποιος συμφοιτητής προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος, από το γεγονός, η Κατερίνα Ιραΐσογλου, από το γεγονός ότι εδώ στη συγκεκριμένη σκηνή γυρνάει την πλάτη του και στις δύο γυναίκες. Ο χορός της Ηλέκτρας είναι τρόποντινά αμέτωχος. Η Κλυκανίστρα τώρα εμφανίζεται προφανώς με το Πορφυρό της Βασιλείας, κατά το οποίο λειτουργεί ηρωνικά στην παράσταση. Φέρει το σύρμα, αυτό το μακρύ κοστούμι με την ουρά, το οποίο σέρνεται εξού και σύρμα. Βλέπετε, τα μαλλιά της είναι μαζεμένα. Ένδειξη αυτοκυριαρχίας προφανώς, σε αντίθεση με την αναμαλιασμένη κόμη της Ηλέκτρας. Στην παράσταση της Κονιόρδου η κόμη δεν είναι κουρεμένη, στην παράσταση του Σοφοκλή πρέπει να φανταστούμε την Ηλέκτρα, όπως σας είπα, με ξεσκισμένα τα μαλλιά της. Αυτό που βλέπετε λοιπόν μπροστά σας δεν είναι παρά μια σύγχρονη ανάγνωση της συγκεκριμένης σκηνής, η οποία όμως καταδεικνύει τον σημαντικότατο σημειολογικό ρόλο που έχει να επιτελέσει το κοστούμι στην παράσταση. Γενικά είναι αδύνατον να αντιληφθεί κανείς στην θεατρική της πληρότητα την μορφή της Ηλέκτρας, πάνω απ' όλα της Ηλέκτρας, αν δεν συνυπολογίσει την εξωτερική της εμφάνιση. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε πολύ εύκολα. Πρέπει, για να καταλάβουμε την Ηλέκτρα, να διατηρούμε συνεχώς στο μυαλό μας ότι φοράει μαύρα ρυπαρά ρούχα, ότι έχει κουρεμένα μαλλιά και ότι το προσωπείο της είναι προφανώς χλωμό, ταλαιπωρημένο, καταπονημένο. Το διηνεκές πένθος της Ηλέκτρας δεν προβάλλεται μόνο μέσα από τα λόγια της. Είναι εγγεγραμμένο στην θεατρική της όψη. Το κοστούμι της Ηλέκτρας είναι η υλική πραγμάτωση του ατέρμονου της θρήνου. Η ασυμβατότητα ανάμεσα στην εμφάνιση και το στάτους της δηλώνουν οπτικά, οπτικοποιούν την αδικία που υφίσταται και τη γενικότερη ανομαλία που επικρατεί στον οίκο των Ατριδών. Δηλώνουν όμως επίσης, πάνω απ' όλα, τολμώ να πω, την εκκρεμότητα, αυτό το «equilibre» του Jacques Lecoq, στην οποία η Ηλέκτρα τελεί, και την ενδυνάμει αυτοκαταστροφική ακρότητα των αντιδράσεών της. Όλα αυτά, τα οποία δηλώνονται μέσα από τον λόγο, δηλώνονται οπτικά, με τρόπο βουβό, αλλά εκοφαντικό, αμίλητο, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό ρητορικά, μέσα από το ένδυμά της. Επίσης, όπως είδατε στη φωτογραφία που σχολιάσαμε προηγουμένως, καταλαβαίνουμε ότι η όψη της Ηλέκτρας δεν μπορεί να γίνει πλήρως αντιληπτή αν ειδωθεί μεμονωμένα. Αν δηλαδή απλά δούμε έναν χαρακτήρα με πένθυμα ρούχα, δεν καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κοστούμι της. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το κοστούμι της θεατρικά, πρέπει να σκεφτούμε ότι αποτελεί μέρος ενός συστήματος οπτικών σχέσεων, στο οποίο συμμετέχουν η Χρυσόθεμης, η Κλυτεμνήστρα, ο Ορέστης, αλλά και ο χορός. Με άλλα λόγια, οι ρυπαροί, καταπονημένοι,
τεθλιμμένη και αγρίως πενθούσα μορφή της ηλέκτρας, ορίζεται κατά αντίστοιξη με τη λαμπερή πλην ανασφαλή κλιδεμνίστρα από τη μια, τη ρεαλίστρια πλην προσκυνημένη χρυσόθεμη από την άλλη και βεβαίως τον ατσαλάκωτο Ορέστη που έζησε κρυπτά Αχαίων εν Ήβα. Τίποτα στο θέατρο δεν είναι τυχαίο, τίποτα στο θέατρο δεν είναι περιττό, τίποτα στο θέατρο δεν είναι πλεονάζον. Στα χέρια των σπουδαίων δραματουργών και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχει τη δική της βαρύτητα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο χειρίζονται το προσωπείο και την μάσκα είναι ουσιαστικότατο συστατικό της σημειολογίας των παραστασιών τους. Και με αυτό κλείνω και σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις κλπ. Ήδη βλέπω την πρώτη ερώτηση από την Κατερίνα την Ίσογλου. Η Ηλέκτρα λέει «Και μη φοβάστε πως θα δει το γέλιο χαροπό στο πρόσωπό μου», αναφερόμενη στην Ηλέκτρα. Εάν φοράει προσωπείο λύπης ή ουδέτερο, προφανώς δεν θα δει χαμόγελο θεατής, αλλά ούτε και η κλιτεμνίστρα, αλλά γνωρίζουμε ότι χαίρεται για τον Ορέστη. Πρόκειται για κάποιο παιχνίδισμα του Σοφοκλή με τους θεατές σε αυτούς τους στίχους που λέει η Ηλέκτρα, μια αφορμή που διάβασα, κάτι που διάβασα στο Wave των Ήγκαν. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τα συναισθήματα εγγράφονται στη μάσκα με δύο τρόπους. Με τρεις τρόπους. Από τα λόγια των ηθοποιών, από τις κινήσεις και τις χειρονομίες τους και κυρίως σε τελική ανάλυση από την φαντασία των θεατών. Η μάσκα παραμένει ουδέτερη, αλλά η φαντασία των θεατών και η γλώσσα του υποκριτικού σώματος είναι δυναμικότατη και ευλωτότατη. Εντάξει, Κατερίνα. Δεν θα εμφανιστεί βεβαίως κανένα χαμόγελο στη μάσκα. Η μάσκα παραμένει τύπης παγωμένη και ανέκφραστη, αλλά αυτή η έκφραση εγγράφεται πολύ πιο δυναμικά σε τελική ανάλυση πάνω της με τους τρόπους τους οποίους προανέφερα. Κάποια άλλη ερώτηση? Ξέρω η Ασπασία αν θέλει κάτι να συμπληρώσει. Ναι, σε ακούμε, Ασπασία μου. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για την καταπληκτική παρουσίαση. Και εγώ μια απορία θέλω να θέσω βασικά. Μας μίλησες για το πώς η μάσκα και το κουστούμι μπορούν να είναι ενδεικτικά του ήθους ενός χαρακτήρα, της κοινωνικής του προέλευσης κτλ. Υπάρχει περίπτωση το κουστούμι, απλώς και για να επεκτείνουμε λίγο τη σκέψη μας, το κουστούμι και η μάσκα να προσδίδουν άλλα χαρακτηριστικά στον χαρακτήρα, για παράδειγμα εθνικής προέλευσης ή άλλου είδους? Οπωσδήποτε, στους Πέρσες του Εσχύλου για παράδειγμα, η ετερότητα των Περσών είναι εγγεγραμμένη στα ενδύματά τους. Φορούν τα πολυτελή, λαμπερά, φανταχτερά, υπερβολικά δαψιλή και χλιδάτα κοστούμια, τα οποία είναι ταυτισμένα με την παρακμή της Ασίας. Είναι ταυτισμένα με αυτή την αυστηρά ιεραρχική δόμηση και θέσμηση μιας κοινωνίας, η οποία θέλει τους μεν βασιλείς να είναι σχεδόν θεοί, τους δε υπηκόους να είναι ακριβώς υπήκοοι, υποτελείς. Οπωσδήποτε το κοστούμι μεταφέρει στους θεατές μια σειρά από πληροφορίες ανάλογα με την περίσταση. Στην Ανδρομάχη για παράδειγμα που σε ενδιαφέρει, η αλαζονία του ενδύματος της Ερμιόνης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προτύπωση του τρόπου με τον οποίο ο χαρακτήρας αυτός θα συμπεριφερθεί
στους στίχους που θα ακολουθήσουν. Θυμίζω για προς όφελος των θεατών μας ότι η πρώτη κουβέντα ουσιαστικά που λέει η Ερμιόνη, η νόμιμη γυναίκα του Νεοπτολέμου στην παλακίδα του την Ανδρομάχη, είναι ότι εγώ ήρθα από την Σπάρτη φορώντας τα πανάκριβα πολυτελή ρούχα που εμένα μου αγόρασε ο πατέρας μου. Αυτά τα ρούχα, αυτά τα λόγια, τα οποία προσδίδουν νόημα στον πολυτελή στολμόν, την λέξη του Ευρυπίδη, τον οποίο αυτός ο χαρακτήρας φέρει, προτυπώνουν το ήθος της και την δράση της. Η Ερμιόνη, όπως και γενικά οι Πελοποννήσιοι χαρακτήρες σε αυτή την τραγωδία, θα συμπεριφερθούν με έναν τρόπο εντελώς άηθη. Έναν τρόπο ο οποίος καταπατά ιερές αξίες, καταπατά απαράβατες αρχές του επικού ιδεώδους. Η Κατερίνα Ικουλούρη βλέπω ότι ετοιμάζει κάποια ερώτηση. Ασπασία, έχεις το χέρι υψωμένο, θες κάτι να συμπληρώσεις? Όχι. Η Κατερίνα ρωτά, το πένθος συνδυόταν με το μαύρο χρώμα και στην αρχαιότητα ήταν επιλογή της Κονιόβου? Ναι, συνδυόταν και στην αρχαιότητα με το μαύρο χρώμα. Η νύχτα στην οποία διάγει η Ηλέκτρα αποτυπώνεται χρωματικά στο κοστούμι της. Ενώ αντίθετα, ο Ορέστης, που είναι παιδί του φωτός, μπορούμε να φανταστούμε ότι εμφανίζεται στην παράσταση με πιο φωτεινά ρούχα. Πολύ ωραία, πάει σχεδόν 10 η ώρα, άρα αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ή αν δεν έχει η Στέλλα Χρυσικού κάτι που θα ήθελε να συμπληρώσει, και η Ασπασία βεβαίως. Ωραία. Κάπου εδώ να σας ευχηθώ κάλλιστα Χριστούγεννα και τον πιο ευτυχισμένο δυνατό καινούριο χρόνο. Εύχομαι το 2015 να μην μας επιφυλάσσει πολλές από τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μας επιφύλαξε το 2014 και να είναι μια χρονιά χαράς, ευτυχίας, προόδου και πάνω απ' όλα υγείας για μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το επόμενό μας ζωντανό ραντεβού θα είναι στην Τρίτη Οσουσού, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 24 του Νιόβρη. Όπως ξέρετε, η ημερομηνία παράδοσης της δεύτερης εργασίας είναι η 7η Ιανουαρίου, αμέσως μετά τις γιορτές λοιπόν. Μην θεωρήσετε ότι επειδή διάγουμε την γιορτινή περίοδο, δεν μπορείτε ανα πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Παραμένουμε, ακόμη και τη μέρα των Χριστουγέννων που λέει ο λόγος, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια. Θυμίζω επίσης ότι στην δεύτερη εργασία όσοι υπέβαλαν την εκπαιδευτική δραστηριότητα για το θέατρο του Διονύσου θα λάβουν και ένα ωραίο χριστουγεννιάτικο μπόνους μίας μονάδας. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα.